Κύριε Πρόεδρε της ΔΚΕΤ, αγαπητέ δάσκαλέ μας κύριε Χατζηπρόνογλου, κυρίες και κύριοι. Ο Σύλλογος Ελαιοψαλτών Επαρχίας Θηβών Ευαγγελιστής Λουκάς και το Δημοτικό Οδείο Θήβας σας καλωσορίζω στο Συνεδριακό Κέντρο της Θήβας. Σκοπός της βραδιάς είναι να θυμίσει τους παλαιότερους αλλά και να γνωρίσει τους νεότερους την ιστορία της ψαλτικής τέχνης στην πόλη της Θήβας. Πιστεύουμε ότι η γνώση του παρελθόντος αποτελεί ισχυρό εφόδιο σε κάθε νέο μαθητή της ψαλτικής τέχνης, στο δύσκολο έργο που καλείται να εκτελέσει στα ιερά λόγια των ναών μας. Στο σημείο αυτό, καλούμε τη Διευθύντρια του Δημοτικού Οδείου Θηβών, κυρία Πανταζάτου Νίκη, να ξεκινήσει την αποψινή βραδιά. Σεβασμιότατου πατέρα Δαμονή, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της ΔΚΕΘ, μουσικολογιότατη κύριε Χατζηπανόβη, κυρίες και κύριοι. Το Δημοτικό Οδείο Θήβας, εδώ και μερικά χρόνια συνεργάζεται με τον μουσικολογιότατο άρχοντα εδώ κύριο Χατζηπανόβη και δάσκαλο της Βυζαντινής Μουσικής κύριο Τσαλουχά. Και με την ίδρυση νέων ιεροψαλτών θα στελεχώσουμε τον καιρό τα αναλόγια της πόλης μας. Το Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής απαριθμεί ήδη 15 μαθητές από όλη την επαρχία Θηβών και κάθε χρόνο βλέπουμε με μεγάλη χαρά τον αριθμό αυτών των μαθητών να αυξάνεται. Επίσης, η χοροδία των ιεροψαλτών της Θήβας φιλοξενείται εδώ και καιρό στους χώρους του Δημοτικού Οδείου, όπου κάνετε τις πρόβες του, και τις συναντήσεις της. Εμείς, όλοι οι καθηγητές και οι άνθρωποι του Οδείου, υποστηρίζουμε κάθε νέα καλλιτεχνική προσπάθεια και βλέπουμε με χαρά ότι πολλές τέτοιες κινήσεις γίνονται πια στην περιοχή μας. Εκφράζω τη χαρά μου, επειδή σήμερα με την εκδήλωση αυτή που οργανώνεται από το Οδείο μας, έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε πολλά πράγματα για το παρελθόν και την παράδοση των ιεροψαλτών της πόλης μας και επίσης, διότι μετά από καιρό, ο κύριος Χατζηπανόβλου συμμετέχει σε μία εκδήλωση στην πόλη μας. Εύχομαι σε όλους να απολαύσετε την εκδήλωση και να έχουμε όλοι μας ένα καλό Πάσχα. Να καλέσω τον γραμματέα του Συλλόγου Ιεροψαλτών, κύριο Θανάσο Ιωάννη, να ξεκινήσει το ταξίδι στην ιστορία της ψαλτικής τέχνης. Πανοσιολογιότατε εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδίας, Πάτερ Δανιήλ, μουσικολογιότατε άρχον ημινοθέτης Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και διδάσκαλε κύριε Γεώργη Χατζηχρονόγλου, εξοχότατε κύριε Δήμαρχε, εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της ΔΚΕΘ, αξιόλογη κύριε Διευθύντρια του Δημοτικού Οδείου Θηβών, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, ήδη από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας έγινε σαφές ότι οι άνθρωποι εκτός από τη δική τους προσωπική μνήμη, από ο οποίος κάτι έμαθε μέσα από την ιστορία και μέσα γενικά στην ανθρώπινη ιστορία επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται αυτό το μοτίβο της συλλογικής μνήμης πολύ αργότερα σε μια τελείως άλλη περιοχή και εποχή, αλλά και πάλι στο θέατρο, ο Γουίλιαμ Σέξπιρ, περιπίν, μας αναφέρει ότι το παρελθόν είναι ο αναγκαστικός πρόλογος του παρόντος, χωρίς το οποίο τίποτα δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Και ακόμη και στον 20ο αιώνα, ο Γιώργος Εφέρης θα μας γράψει ότι εκείνος που ξεχνάει ή σβήνει ένα κομμάτι του παρελθόντος, καταστρέφει ταυτόχρονα και ένα κομμάτι του μέλλοντος. Γι' αυτό το λόγο ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Επαρχίας Θηβών, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, δέχτηκε με μεγάλη χαρά την πρόταση και την ιδέα που είχε ο μουσικολογιότατος άρχον ημινοδός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και διδάσκαλός μας, κύριος Χατζηχρονόγλου, να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση μνήμης για όλους εκείνους τους ιεροψάλτες που προϋπήρξαν από εμάς και οι οποίοι διαμόρφωσαν την σημερινή πραγματικότητα στα ιεροψαλτικά πράγματα της πόλης μας. Και εδώ θέλω εξαιρέτως να ευχαριστήσω και τον κύριο Δήμαρχο και τον Πρόεδρο της ΔΚΕΘ και βεβαίως την Διευθύντρια του Δημοτικού Οδείου Θηβών, την κυρία Πανταζάτου, οι οποίοι έθεσαν υπό την αιγίδα τους αυτήν την εκδήλωση και παντοδαπώς μας έχουν υποστηρίξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Μέχρι σήμερα καμία τέτοια εκδήλωση δεν έχει υπάρξει, τουλάχιστον όσο εγώ μπορώ να θυμάμαι, για αυτό το θέμα, δηλαδή για την δική μας παράδοση στον χώρο της ψαλτικής. Και νομίζω ότι είναι μια ευτυχής συγκυρία που τελικά ο κύριος Χατζηχρονόγλου είναι εκείνος
ο οποίος μετά από μακρά και εντελεχή έρευνα, όπως θα δείτε, θα μας παρουσιάσει αυτή την ιστορία, κυρίως για δύο λόγους. Πρώτον, διότι ο κύριος Χατζηχρονόγλου είναι ο μόνος στην ιστορία μέχρι σήμερα Θηβαίος Ιεροψάλτης, ο οποίος έχει τιμηθεί με πατριαρχικό ιεροψαλτικό οφήκιο και η μνήμη της νομιθήλης του έχει περάσει τα σύνορα της Ελλάδος. Και από την άλλη, διότι ο ίδιος έχει γνωρίσει, ακούσει, συμβάλλει με πολλούς από εκείνους, τους αημνήστους ιεροψάλτες, τους οποίους σήμερα θα αναφερθούμε. Αλλά εγώ θα έλεγα, διδάσκαλε, πως αυτοί οι δύο λόγοι είναι μικροί μπροστά στον τρίτο λόγο που θέλω να αναφέρω. Γιατί ο κύριος Χατζηχρονόγλου είναι η κρυπίδα και επίσης είναι η βάση και η αιτία για την οποία κυρίως συνεχίζουν να υφίστανται οι ιεροψάλτες σε αυτήν εδώ την περιοχή. Θέλω να αναλογιστείτε ότι τα περισσότερα αναλόγια αυτή τη στιγμή στην πόλη μας και στο μέλλον ίσως όλα και της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδίας και του Δημοτικού Οδείου Θηβών στελεχώνονται επίσης από μαθητές του κυρίου Χατζηχρονόγλου. Η χοροδία που βλέπουμε μπροστά μας επίσης αποτελείται από μαθητές του κυρίου Χατζηχρονόγλου και από μαθητές μαθητών του κυρίου Χατζηχρονόγλου. Και αυτό δεν είναι μία στατιστική ή μία αντίληψη το οποίο αναφέρω, είναι μία αλήθεια. Και όπως και κάθε αλήθεια οδηγεί, εγώ θα έλεγα, σε ένα αμήλικτο και αδυσόπιτο ερώτημα, το οποίο πολλές φορές εγώ τουλάχιστον έχω αναλογιστεί. Τι θα συνέβαινε σε αυτή την περιοχή, ποιοι θα στέκονταν πάνω σε αυτή τη σκηνή, τι θα ήμασταν εμείς, εάν δεν είχε υπάρξει ο Χατζηχρονόγλου. Ευχαριστώ θερμά. Συνεχίζουμε καλώντας το βήμα τον Άρχοντα Ιγνωδό της Μεγάλης Ακουστού Εκκλησίας, κύριο Χατζηχρονόγλου Γεώργιο, θα μας αναπτύξει το κυρίως θέμα της Απτουσινής Βραδιάς. Ήταν λίγο υπερβολικός ο Γιάννης, ο Θανάσου μαθητής μου, για όλα αυτά και τις επαναλήψεις. Ας κατεβάσουμε λίγο τα αυτιά, κύριε Δήμαρχε, και ας μπούμε στη δουλειά και περισσότερο. Εσύ σαν πολιτικό πρόσωπο το ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους. Κύριε Πρόεδρε της ΔΙΚΕΦ, με συγχωρείτε, εκλεκτέ κλήρια. Κύριε εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου, κυρίου Γεωργίου. Αγαπητοί συμπολίτες και ιδιαίτερα αγαπητότατοι απόγονοι όλων αυτών των ανθρώπων που λάμπαιναν με το ανάστημά τους και με τη βυζαλτική τους τέχνη και με τη φωνή τους λάμπαιναν τα αναλόγια της περιοχής και ανάστησαν το λαό της Θήβας. Ήρθαμε σήμερα εδώ πέρα για μια όλος εξαιρετική εκδήλωση που θα αναφερθεί σαν μνήμη και σαν απόδειξη φόρου τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν ξέρω αν αυτή η εκδήλωση, όπως πολύ σωστά είπε ο γραμματέας του Συλλόγου ο Γιάννης Θανάσου, εάν κόψεις από τις μνήμες, κόβεις από το μέλλον. Και επειδή θέλουμε το μέλλον να είναι συχνό, να είναι καλύτερο, γι' αυτό θα αναφερθούμε στο παρελθόν και από εκεί να μάθουμε αυτά που πρέπει να μάθουμε. Αυτή τη στιγμή, στην περιοχή της Θήβας, αλλά και εκτός περιοχής, από την 20ετία που βρίσκομαι εδώ στη Θήβα και κάνω μαθήματα, έχω τη χαρά, αλλά έχω και την ιδιαίτερη τιμή και περηφάνεια να λέω ότι 21 ψάλτες είναι στα αναλόγια και ψέλνουν επίσημα, εδώ στη Θήβα και αλλού, όπως το Σταβάγια, όπως το Κρυεκούκι, όπως στην Τανάγκα, όπως στην Σχηματάρη, όπως στη Δροσιά, όπως στην Αθήνα, στον Άγιο Γεώργιο, τον Ζωγράφο, όπως άλλοι. Ένας είναι κληρικός και ένας είναι μοναχός από αυτούς που πέρασαν μαθητεία από τα χέρια μου. Η σημερινή εκδήλωση σε αυτόν τον ωραίο χώρο του πολιτισμού της Θήβας
αποτελεί ένα χρέος όλων όσων ασχολούμαστε με τη βυζαντινή μουσική και εκπληρώνει έναν προσωπικό διακαήμου πόθο, ο οποίος στηρίζεται πάνω στην πολυδιάστατη γνώση της μουσικής, στην αγάπη μου για την ιδιαίτερα μου πατρίδα, στο σεβασμό των αημνήστων ιεροψαλτών που κόσμησαν με την παρουσία τους στις εκκλησίες και γλύκαναν με τις ψαλμοδίες τους στις ψυχές των πιστών. Πάνω στο έργο αυτών των υμνοδών της δόξας του Θεού πρέπει να οφείλει, πρέπει αλλά και οφείλει να εδράζεται το σημερινό ψαλτικό οικοδόμημα της νέας γενιάς των ιεροψαλτών, των θυμών και της ευρύτερης περιφέρειας. Νέοι άνθρωποι, καλήφωνοι, γνώστες της μουσικής, έχουν ήδη επανδρώσει τα αναλόγια και συνεχίζουν να βγαίνουν καινούργια παιδιά, καινούργιοι νέοι, γιατί βρίσκονται ακόμη στην περίοδο της μαθητείας. Υπογραμμίζω το γεγονός, διότι η μεγάλη αυτή παράδοση που υπήρχε στη Θήβα και θα το καταλάβετε μετά από λίγο όταν αναφερόμαστε στα βιογραφικά αυτών των ψαλτάδων, αυτή λοιπόν η παράδοση διακόπηκε για 40 περίπου χρόνια, από το 1953 μέχρι τη δεκαετία του 90, κανένας ψάλτης δεν εμφανίστηκε στη Θήβα γνωρίζοντας μουσική, αλλά περιστασιακά κάποιοι που είχαν αγάπη για το χώρο εξυπηρετούσαν τις εκκλησίες. Μόνο εμπειρικοί και οι υπάρχοντες εξυπηρέτησαν τα αναλόγια, αυτό είναι μια οδυνηρή αλήθεια, αλλά είναι μια αλήθεια. Από τη δεκαετία του 1990 άρχισαν και πάλι τα μαθήματα με αποτέλεσμα την ύπαρξη όλων αυτών των ψαλτών που σας είπα. Με τη σημερινή εκδήλωση πραγματοποιούμε κυριολεκτικά την αναστήλωση των κάδρων των προγόνων μας στην πιο ζεστή γωνιά της καρδιάς μας. Σήμερα θα γίνουμε κοινωνία του πνευματικού παρελθόντος μας. Σήμερα οι νέοι ψάλτες της πόλης των Θηβών και των γύρω περιοχών θα ανακαλύψουν την ταυτότητά τους. Από όσα θα ακούσετε σήμερα θα αντιληφθείτε τη σύμπνοια, την αλληλοϋποστήριξη και τη δίψα για μάθηση που είχαν οι ψάλτες στα χρόνια τα προηγούμενα της άνθησης της βυζαντινής μουσικής, που όλοι μαζί όρισαν το ύφος και το ήθος της θηβαϊκής σχολής που ανέδειξε ιεροψαλτικά αναστήματα πανελληνίως. Και αναφέρομαι σε ψάλτες που δεν είναι εδώ, όπως είναι ο Βασίλης ο Κατσιφής, όπως είναι ο Στάικος ο Χατζής, όπως είναι σημερινά παιδιά, όπως είναι ο Γιάννης ο Χρήστου, ο Λεωνίδας ο Δούκας, ο Κώστας ο Μωραΐτης και άλλοι ψάλτες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Αθήνα και έχουν πάρει τα DNA αυτής της σχολής των προγόνων μας. Θα ήθελα να δείξουμε αυτό το ιστορικό ντοκουμέντο για να δείτε την ανάπτυξη της μουσικής τότε. Έκδοση 1933, Καλήφωνος Αηδών, από το Άγιον Όρος. Συνδρομητές, ψάλτες της περιοχής μας. Παπαπανάκος. Ο Πέτρος ο Μεϊδάνης, από το Νεοχώριο. Ο Επαμεινόντας ο Κατσιχρονόπουλος, ο Γιαννούλης ο Ζωγράφος, από τα Λεύκα, τα Παρακούγκια μάλιστα, ο Χαράλαμπος ο Παπα-Νικολάου, ιεροψάλτης από τα Παρακούγκια, ο Γεώργιος ο Παπα-Χαραλάμπος, ο Ηλίας ο Κουρδελιάρης, Νικόλας, ο Ηλίας ο Καραγιάννης, ο Βασίλης ο Κρουστάλης, ο Αθανάσης ο Κρουστάλης, ο Ιωάννης ο Στέφας, ο Παπαστέφας από τον Αγιθόδωρο, ιερέας ήταν και ήταν συνδρομητής σε μουσικό βιβλίο. Η Ενωριακή Επιτροπή Καπαρελίου Αγίου Παντελεήμονος, προσέξτε, επιτροπή. Πόσες επιτροπές από τους ιερείς που είμαστε εδώ ενδιαφέρονται για τα δρόμενα πάνω στη μουσική και για την εμφάνιση των αναλογίων του ναού τους. Ενωριακή Επιτροπή λοιπόν. Χαράλαμος Καρακούνης από το Ερημόκαστρο. Θεόδωρος Μερκούρης, μοναχός από το Ερημόκαστρο. Χαράλαμος Μελισσάρης, ιεροψάλτης από το Ερημόκαστρο, Δημήτριος Παπα-Νικολάου Σγέννη, Κασνέση,
Αθανάσιος Μήτρος, δημοδάσκαλος Ερημόκαστρος, Κωνσταντίνος Νικολάου Αυταχώστια, Χαράναμπος Μπιτσάκος Νεοχώριο, όλη αυτή η σειρά ήταν ένας αριθμός ψαρτάδων στο 1933 ή νωρίτερα, οι οποίοι έγιναν συνδρομητές για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να τις προσφέρουν στον πιστό λαό. Και όχι μόνο αυτό, εδώ έχουμε ένα δεύτερο βιβλίο ενός περιώνυμου ψάλτου, του Θεοδόση του Γεωργιάδη, ο οποίος έβγαλε το βιβλίο αυτό, το Δοξαστάριο, το 1934, την επόμενη χρονιά, και έχει αυτούς τους Ηλίας Καραγιάννης, Ηλίας Δερινικόλας, προηγουμένως είχε δώσει ο ίδιος το όνομα Κουρδελιάκης, όχι άλλοι, ο ίδιος το είχε δώσει. Επαμεινώντας Χαρτζηχρόνογλου, Βασίλειος Κρουστάλης, Αθανάσιος Κρουστάλης, Δημήτριος Μεϊδάνης, Χαράλαμος Κουρούνης, Ιερεύς Ερημόκαστρο, Μιχαήλ Καλαφατέλης, πρώτος ψάλτης Κυριακούρκιο, Γιαννούλης Ζωγράφος Παραπούγκια και ενδεχομένως να έχει ορισμένους άλλους. Αυτή υπήρξε η κίνηση στην εποχή που μιλάμε, στο Μεσοπόλεμο και αργότερα. Επειδή πιστεύω ότι μέσα από αυτά που θα ακούσουμε θα αναδειχθεί όλος αυτός ο πλούτος της μουσικής και της μουσικής τέχνης, θα ήθελα να πω ότι η έρευνα που έχουμε κάνει αφορά μόνο τους ψάλτες που έψαλαν σε ναούς των Θηβών μόνο και όχι των περιχώρων στα δίπλα χωριά, που είχαμε και εδώ πέρα καλά αναστήματα. Μαθητής του πρώτου διδασκάλου, του γεννήτωρα θα έλεγα εγώ της σχολής των Θηβών, ήτανε ο Γιαννούλης, ο Ζωγράφος, ο Παπαγιάννης, στα Παραπούγκια, στα Λεύκρα. Ήταν ο μαθητής του Παπαγιάννη, του αδερφός του Θανάσης, λίγο ιδιότροπος, αλλά εξαιρετικός ψάλτης. Επίσης, ήτανε από το Μελισσοχώριο ο Γιάννης ο Κυριακάτης, ο οποίος έκανε και χοροδία στην περιοχή, έκανε και μαθήματα στην περιοχή, ένας σεμνότατος άνθρωπος και ωραίος ψάλτης. Επίσης ήταν ο Χρήστος ο Κολυμπήρης στο Αμπελοχώριο, ακρεφνής μαθητής του πατέρα μου. Και ο Βασίλης ο Αγγέλου, ο δάσκαλος, στο Σταβάγιο. Να πάμε τώρα, αφού κάναμε μια γενική εισαγωγή, να αναφερθούμε σε ένα-ένα από τα ονόματα αυτά και θα κοιτάξω να μην μακρηγορώ, να είμαι όσο μπορώ συνοπτικός. Ο Πέτρος ο Μεϊδάνης γεννήθηκε το 1884 στο Νεοχώρι των Θεσπιών. Ιώσεφ Σεβούς Ιερέως μεγάλωσε μέσα στην Εκκλησία και είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να διδάσκεται από τα ψαλόμενα και τις ιερές ακολουθίες μέσα στο ναό. Ο Θεός του είχε χαρίσει πλουσιοπάροχο το δώρο και το τάλαντο της Καλιφωνίας, το οποίο από μικρής ηλικίας μέχρι να... το οποίο άρχισε να το καλλιεργεί από μικρές ηλικίες. Εδώ η Θεία Πρόνοια εργάστηκε με τρόπο θαυμαστό, γιατί τον προόριζε να γίνει ο πρωτοπόρος, ο πρώτος κρίκος μιας μακράς χρυσής αληθισίδας από διακεκριμένους ιεροψάλτες της επαρχίας Θηβών, οι οποίοι κόσμησαν τα αναλόγια των ιερών ναών μας και τα για μια ολόκληρη εκατονταετία περίπου. Αυτούς τους ψάλτες που θυμόμαστε σήμερα και σε αυτούς θα αναφερθούμε για να γνωρίσουμε την ψαλτική ιστορία του τόπου μας, να μακαρίσουμε τον καθένα ξεχωριστά και να θαυμάσουμε το ξεχωριστό έργο που επιτέλεσαν και τη μεγάλη προσφορά τους στην τοπική εκκλησία και τον φυλακόλουθο λαό. Πώς και πού έμαθε μουσική ο Πέτρος ο Μεϊτάνης? Από μόνος του. Το 1904 στη νεοσύστατη τότε σχολή Βυζαντινής Μουσικής του Οδείου Αθηνών, με δάσκαλο τον επιστήμονα Κωνσταντινοπολίτη μουσικοδιδάσκαλο Κωνσταντίνο Ψάχο, ένα από τα 38 ονόματα της διδασκαλίας μουσικής Πανελληνίως, είχε έρθει επί τούτου από την Κωνσταντινούπολη για να οργανώσει, όχι να διδάξει, να οργανώσει τη σχολή της Βυζαντινής Μουσικής και βέβαια να διδάξει. Το ύφος το οποίο ο Ψάχος μετέφερε στο Οδείο Αθηνών ήταν το ύφος που ήξερε, δηλαδή το πατριαρχικό.
και εκ των πρώτων που παρακολούθησαν τα μαθήματα και αρίστευσαν ήταν ο αδερφός του Πέτρου Νικόλαος, φοιτητής τότε της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε αυτόν μαθήτευσε λοιπόν ο Πέτρος και μοιήθηκε στον τρόπο και στο ύφος του Κωνσταντίνου Ψάχου, δηλαδή στο πατριαρχικό ύφος και το ήθος του ψάλιμου. Λέω και το ήθος γιατί εδώ έχω ένα φίλο μου, ο οποίος τις προάλλες μου είπε τι είναι το πατριαρχικό ύφος κατά τον Κωνσταντίνο Πρίγκο. Ο Βασίλης ο Δανός είναι εδώ, αντιπρόεδρος του Συλλόγου, του Πανελληνίου Συλλόγου των Υπερμάχων, και δίπλα του ο Ανδρέας Οποτσόπουλος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου, του Πανελληνίου Συλλόγου των Υπερμάχων, που ήρθαν για αυτή την εκδήλωση σήμερα από την Αθήνα. Έχουμε λοιπόν το ύφος και το ήθος του πατριαρχικού χορού και της πατριαρχικής παράδοσης. Αλλά και άλλες ευκαιρίες εκμεταλλεύτηκε ο Πέτρος. Ο στρατιώτης στη Χαλκίδα παρακολούθησε κάποιον φημισμένο μικρασιάτη ψάρτη, ενώ στις Σέρες και σε άλλες πόλεις της Μακεδονίας κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, όπου υπηρέτησε τη θητεία του, δεν έχανε ευκαιρία για να κλέψει από μεγάλους ψάρτες ό,τι καλό θεωρούσε ότι θα βελτιώσει τη μουσική του εμπειρία. Ολοκληρωμένος πλέον μουσικός, με ωραία και μοναδική φωνή, προσλαμβάνεται λαμπαδάριο στην Τομβρένα. Τα πληθωρικά προσόντα του όμως έγιναν γνωστά στο ευρύτερο χώρο και έτσι κλήθηκε και ανέλαβε την πρωτοψαλτία στον ιερό ναό της Μεγάλης Παναγίας Θηβών, όπου έψαλε επί πολλά χρόνια. Αργότερα τον προσέλαβαν στον Άγιο Γεώργιο των Θηβών. Την περίοδο αυτή η φήμη του ανέβηκε κατακόρυφα. Πράγματι με την ηγεμονική του φωνή, βράχος πραγματικός, τότε που δεν υπήρχαν μικρόφωνα, δονούσε τους θρόνους των ιερών ναών με την ένταση της φωνής του και την τεράστια αντοχή του, αλλά και την ποιότητα του μέλους. Ως εκτελεστής μουσικών μαθημάτων ήταν ακριβέστατος και απαράμιλος. Ο Ψάχος δεν επέτρεπε να φεύγει από τα κείμενα και είχε πάρει αυτό το δρόμο. Το ύφος του ιεροπρεπές και ανώθευτο, αυστηρά παραδοσιακό και πατριαρχικό. Την εποχή του είχε άπειρους θαυμαστές. Συγκινούσε τα πλήθη και σκορπούσε ρίγη ενθουσιασμού στους φιλόμοσους και τραβούσε σαν μαγνήτη στους πιστούς όπου και αν έψανε. Ήταν περιζήτητος σε πανηγυρικούς, σε πανηγυρίζοντες ναούς και σε μοναστήρια. Η φήμη του έφτασε στα όρια του θρύλου. Μετά από αυτή την καταξίωση, αποσύρθηκε στο χωριό του και έκανε και έψαλε κάθε Κυριακή στην κοντινή ενορία των Θεσπιών, μέχρι του θανάτου του στις 15 Μαρτίου του 1953, σε ηλικία 69 ετών. Εκείνο όμως που πρέπει να τονιστεί για τον Πέτρο το Μεϊδάνη είναι ότι η φήμη του και η παρουσία του πάνω στα αναλόγια ενθουσίασε αρκετούς καλήφωνους νέους της εποχής του, οι οποίοι ήθελαν να τον μιμηθούν και να ακολουθήσουν την ψαλτική τέχνη. Εδώ ακριβώς βρίσκεται και το μεγαλείο του Πέτρου, που ολοκληρώνει την ψαλτική του προσωπικότητα. Καλλιέργησε με ζήλο και μόχθο τη διδασκαλία της βυζαντινής μουσικής στην ευρύτερη περιοχή και υπήρξε πρωτοπόρος σε αυτό το διακόνημα. Τολμώ να πω ότι χωρίς το Μεϊδάνη η επαρχία μας θα ήταν πάρα πολύ πτωχή σε καλούς ψάλτες, όπως είναι άλλες διπλανές επαρχίες και αναλογιστήτως, ξέρετε, από μουσική ή από εκκλησία. Υπάρχουν άλλες περιοχές που καταδορίζουν. Μαθητές του Μεϊδάν υπήρξαν ο Γιαννούλης ο ζωγράφος, μετέπειτα ιερέας στα Λεύθερα, ο Γιάννης ο Κυριακάτης και ο Στέλιος ο Βασιλείου από το Μελισσοχώρο, ο Λουκάς ο Αραπάκης από την Ελοπία, ο οποίος μετανάστευσε στην Αμερική όπου και έψαλε. Βέβαια ο γιος του Ευάγγελος, μετέπειτα ιερέας και πολλοί άλλοι. Όμως ο μαθητής που συνέχισε το έργο του σαν δάσκαλος, αναφέρει εδώ σημολογιότατος πατήρ Παρασκευά ζωγράφος από τα Λεύθερα, ήταν ο συμμαθητής μου στη μουσική, αναφέρει ο πατήρ Παρασκευάς, ήταν ο συμμαθητής μου στη μουσική Μακαρίτης Επαμεινώντας Χατζηχρόνογλου, πρωτοψάλτης Θηβών, με μια υπέροχη και μελωδική φωνή καμπάνα, που πέθανε νεότατος και έχει μείνει αξέχαστο στη Θήβα. Για να συνεχίσει. Προσωπικά πιστεύω ότι η προσφορά του χαλκέτερου Πέτρου Μεϊδάνη ήταν πολύτιμη και καθοριστική. Συμφωνούμε απόλυτα με τον πατέρα Παρασκευά που ήταν μαθητής αλλά και βαπτιστικός του Πέτρου του Μεϊδάνη.
Αυτόν καταδείχνω και εγώ ως γεννήτωρα της εξαιρετικής θηβαϊκής σχολής βυζαντινής μουσικής που έχει μεγαλόπρεπο ύφος, αρχοντική παρουσία στο αναλόγιο, ρυθμό στο μέλος και πατριαρχική καταγωγή. Από αυτή τη σχολή έχουν βγει μεγάλα ιεροψαλτικά αναστήματα που καταξιώθηκαν στο Πανελλήνιο και συνεχίζουν να αναδεικνύονται νέοι ψάλτες, γνήσιοι απόγονοι του αείμνους του Πέτρου Μεϊδάνη και των συνεχιστών του έργου του. Χοροδία. Ενδιάμεσα η χοροδία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Θηβών υπό τον Αντώνη Τσαρουχά, που είναι πρωτοψάλτης του Πρωτοπολιτικού Ναού, θα μας δίνει κάποια διαλύματα ευχάριστα για τη σημερινή εκδήλωση. Προσελήφθη δεξιός ιεροψάλτης στον Ιερό Ναό της Μεγάλης Παναγίας.
Δεν απέκτησε η οικογένεια, ούτε αυτός, ούτε η αδερφή του, η οποία έζησε κοντά του σε όλα τα χρόνια της ζωής του. Εμαθήτευσε κοντά στον ονομαστό δάσκαλο του Μεσοπολέμου, τον Τσικνόπουλο. Από τα μεγάλα αναστήματα και δασκάλων και ψαλτών. Γνώρισε άριστα βυζαντινή μουσική και ευρωπαϊκή μουσική, είχε μεγάλη ευχέρεια στην ανάγνωση από πρώτη ματιά, όπως και στη γραφή ή και την καταγραφή. Διηγείται ο Λουκάς ο Καπέλιος, μέλος της χοροδίας τότε του Σολομού στην Παναγία, ότι κάποτε ονώντας ο Χατζηχρόνης βοηθώντας τον λαμπαδάριο στο πανηγύρι του Αγίου Δημητρίου, είπε ένα αυτοσχέδιο σε υμνούμε, το οποίο αμέσως ο Σολομός το κατέγραψε και του το έδωσε προς έκπληξη των παρατησκομένων. Ό,τι είπε, το έγραψε αμέσως και του το έδωσε. Ορίστε, πάρτε το. Αυτό είπε. Είναι μεγάλο προσόν αυτό σε ένα ψάλτη και βαθιά γνώση. Αγαπημένοι του συνθέτες ο Τσικνόπουλος, ο Ιωάννης Σακελαρίδης και ο Εμμανουήλ Φαρλέκας. Ήταν ευγενέστατος και αξιοπρεπέστατος άνθρωπος, αριστοκράτης. Αγαπούσε τη μουσική και ενδιαφερόταν για την πρόοδο των χοροδών του. Άνθρωπος υπείρων τόνων και λάτρης της μουσικής, παρότι δεν εκπροσωπούσε το αμυγές βυζαντινό ύφος, πολλοί ψάλτες μαθήτευσαν κοντά του για να αποκτήσουν κυρίως θεωρητικές γνώσεις πάνω στη βυζαντινή μουσική. Περισσότερα στοιχεία δεν βρήκαμε. Λίγα στοιχεία επίσης έχουμε για έναν άνθρωπο, ο οποίος, για έναν ψάλτη, ο οποίος επί πολλά χρόνια ήταν στους Αγίους Θεοδόρους, ο Παπαγεωργίου Παναγιώτης, ο οποίος γεννήθηκε το 1912 και πέθανε το 1997. Ήταν δημόσιος υπάλληλος, μάλλον ήταν στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών υπάλληλος, μέχρι το 1970 περίπου, κάπου εκεί. Έψαλε στους Αγίους Θεοδόρους, ήταν παντρεμένος και είχε τρία τέκνα. Βιβλία πολλά δεν είχε, αλλά είχε μεγάλη επικοινωνία με τον πατέρα, με τον Στέφα. Ο πατέρα Στέφα, που ήταν προηγουμένος, ότι ήταν συνδρομητής, είχε επικοινωνία και ψαλτικούς διαλόγους μαζί του. Σαν χαρακτήρας ήτανε, περνούσε απαρατήρητος συνήθως, ήταν ήπιος σαν χαρακτήρας, ακέραιος, δίκαιος, αξιοπρεπής και ένας πολύ καλός οικογενειάρχης. Περισσότερα στοιχεία δεν βρήκαμε για τον Παναγιώτη, τον Παπαγεωργίου. Χοροδία. Yeah.
Ηλίας Καραγιάννης. Ο Ηλίας Καραγιάννης γεννήθηκε το έτος 1899 στο Μουρίκι. Από μικρό παιδί αγάπησε την Εκκλησία και ήταν βοηθός του ψάρτη του χωριού του. Μετά την απόλυσή του από το στρατό, που συνέπεσε με το τέλος της Μικρασιατικής εκστρατείας, όπου είχε υπηρετήσει ως έφερος λοχίας, ανέλαβε ως επίσημος ψάρτης της Εκκλησίας του χωριού. Εκείνο τον καιρό ήταν εφημέριος του χωριού κάποιος ιερέας, πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία, γνώστης της βυζαντινής μουσικής, από τον οποίο έμαθε αρκετά πράγματα σχετικά με τη θεία τέχνη του Δαμασκηνού. Τελειοποιήθηκε όμως ο ψάρτης μετά το έτος 1925, οπότε εγκαταστάθηκε στη Θήβα, διοριστής υπάλληλος της Ενώσεως Συνεταιρισμών. Εκ παραλλήλου υπήρξε βοηθός και εμαθήτευσε του τότε πρωτοψάρτη του Μητροπολιτικού Ναού Θηβών, Πανάγο Ανδριανό, τον Παπαπανάγο, ο οποίος αργότερα χειροτονήθηκε ιερεύς. Με τον αείμνηστο Παπαπανάγο Ανδριανό συνεδέθη με στενή οικογενειακή φιλία και έμαθε πολύ καλά βυζαντινή μουσική. Το έτος 1931 διορίστηκε αριστερός ψάρης στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, τον γνωστό ως Μεγάλη Παναγία, όπου δεξιός ψάρης ήταν τότε ο Ηλίας Δελινικόρας, ο Κουρδελιάρης, από τον οποίο πήρε επίσης αρκετές γνώσεις. Το 1938, με τη δημιουργία του Ενωριακού Ναού του Αγίου Κωνσταντίνου στο Προσφυγικό Συνοικισμό Θηβών, διορίστηκε δεξιός ψάρτης, θέση στην οποία υπηρέτησε μέχρι το θάνατό του, ο οποίος συνέβη το 1964. Πάντως, σε όλη τη διαδρομή και πορεία του ως ψάρτης, είχε έφεση για τελειοποίηση και εμπλουτισμό των γνώσεών του στη βυζαντινή μουσική. Για τον λόγο αυτό, συναναστρέφεται με αρκετούς καλούς ψάρτες. Περισσότερο όμως από όλους είχε συνδεθεί με στενή φιλία τόσο με τον ίδιο όσο και με την υπόλοιπη οικογένειά του, με τον αείμνηστο τον Όντατο Χατζηχρονόγλου, από τον οποίο είχε μάθει επίσης αρκετά πράγματα. Με την γυναίκα του Ελένη απέκτησε 4 παιδιά. Τη Φωτεινή, την Αγγελική, δασκάλα και μετέπειτα ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής, με το όνομα Αγάπη, τον Παναγιώτη που παρίσταται σήμερα, στρατιωτικό γιατρό και ιεροψάλτη καλυφωνότατο, και τη Γεωργία. Του άρεσε να ψάλει το «Και ευλογημένη» του Πέτρου του Περακέτη σε ήχο πλάγιο του πρώτου, έντεχνο μάθημα, για μερακλείδες ψάρτες και δύσκολο μάθημα, το οποίο κατέληγε 2 φωνές πιο κάτω, για να ακολουθήσει όχι ο πλάγιος του Δευτέρου που είναι, κανονικά στη σειρά, αλλά ο Βαρύς. Τελειώνοντας θα ήθελα να τονίσω σε όλους, θα ήθελα να τονίσω ότι όλους αυτούς τους παλαιούς ψάρτες τους διέκρινε το μεράκι και η αγάπη για τη βυζαντινή μουσική. Οι σχέσεις μεταξύ τους ήταν άριστες, χωρίς εγωισμούς, γι' αυτό άφησαν γερές βάσεις για το μέλλον της βυζαντινής μουσικής στη Θήβα και ας τα ακούσουν πριν από όλους εσάς πρώτα τα παιδιά μας. Οι σχέσεις μεταξύ τους πρέπει να είναι αρίστες και να τρέχουν σεβασμό στον περιώνυμο λαό, στον κλήρο και πάνω απ' όλα στην ίδια την Εκκλησία. Έχουμε ήχο, φωνή να ψάλλει ο Ηλίας ο Καραγιάννης.
Ένας άλλος στάτης που πέρασε από τη Θήβα ήταν ο Γιώργος ο Σταμέλος. Γεννήθηκε στη δροσιά της Χαλκίδας το έτος 1935. Δύσκολα χρόνια τότε και πιο δύσκολα όταν η οικογένειά του είχε 5 παιδιά. Ήταν ο γιος μιας προημερούς οικογένειας. Σπούδασε θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βυζαντινή μουσική ξεκίνησε από τα γυμνασιακά του χρόνια, έχοντας δασκάλους διάφορους ψάρτες από τη Χαλκίδα. Η επιθυμία του να προχωρήσει στη μουσική ολοκληρώθηκε στην Αθήνα, όπου παρακολούθησε μαθήματα στο Οδείο Αθηνών και τον Ευάγγελο Τζελά, λαμπαδάριο του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών. Μάλιστα, έψελνε στο ιερό παρακλήσιο του Κρατικού Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Πριν διοριστεί καθηγητής στο Δημόσιο, ανέλαβε δεξιός χειροψάλτης τον Άγιο Αθανάσιο στο Τυρί. Κατόπιν διορίστηκε ως καθηγητής θεολόγος στο Σχηματάρι και ακολούθησε η τοποθέτησή του στο Βαθύ, στη Ρωσιά και στη Χαλκίδα. Τελείωσε την εκπαιδευτική του καριέρα ως γυμνασιάρχης. Ήταν παντρεμένος με τη Βάσνο και απέκτησε με αυτήν 3 παιδιά. Όταν υπηρετούσε ο ιεροψάρτης στο Τυρί, δίδαξε επί τριετία βυζαντινή μουσική στο μικρό τότε εμένα. Ήταν ο πρώτος δάσκαλος και του οφείλω πολλά. Γιατί ήταν νοικοκύρης άνθρωπος και νοικοκύρης ψάλτης. Όχι μεγάλο ταλέντο, αλλά αυτό που λέμε στους δασκάλους μας, ψήρας. Δεν άφηνα να περάσει τίποτα να πέσει κάτω. Ήταν εξαιρετικός δάσκαλος, τον θυμάμαι ακόμα. Με μεταδοτικότητα και με υπομονή, με προχώρησε αρκετά για να εμπιστευτώ μετά τις δικές μου τις τύχες σε έναν άλλον άνθρωπο που ήρθε εδώ και θα τον αναφέρουμε αργότερα, στον Κώστα τον Πατριαρχία, καθηγητής μουσικής στο σχολείο μας. Ήταν άνθρωπος γλυκής, αλλά ήταν και αυστηρός. Δεν παίρνεγες εύκολα ό,τι ήθελες να περάσει την γραμμή σου. Μεθοδικός και επίσμον, δίκαιος και εργατικός, καλός μουσικός, φιλικός με τους ανθρώπους και χαρακτήρας ευθύς. Θα έρθω τώρα σε έναν άλλον ψάλτη, που πολύ τον γνωρίσατε από εδώ. Ήταν ο Κωνσταντίνος ο Λιάγκας, από τον Αηθόδωρο, ο Κατσαχλάρης, πανταχού παρών. Δεν υπήρχε ακολουθία, πανήγυρης, εξόδιος, γάμος, μνημόσυνα, ό,τι θέλετε, παρόν, ακάματος. Γεννήθηκε στους Αγίους Θεοδόρους το 1919. Μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση ασχολήθηκε με την τέχνη του υποδηματοποιού, από όπου εξοικονομούσε τα προστοζήν. Αυτοδίδακτος ψάλτης, ψηλός και παρουσίαστος. Παρόν σε όλες τις εορταστικές εκδηλώσεις των Θηβών, αξιαγάπητος και χαρούμενος άνθρωπος, γλεντζές. Είναι θαρρό ο ψάλτης που παραβρέθηκε στις περισσότερες περιφορές εικόνων, λιτανίες, εξόδιες ακολουθίες και άλλα μυστήρια από όλους τους ομότεχνείς του της εποχής του. Πανταχού παρόν. Όταν κάποιος ψάλτης απουσίαζε, τον Κατσακλάρη καλούσαν, ο οποίος έκλεινε το μαγαζί και έτρεχε να εξυπηρετήσει. Του άρεσε αυτό, του έδινε ζωή. Ήταν ιδιαίτερα κοινωνικός, μια χαρισματική θηβαϊκή φιγούρα. Ψάλτης στους Αγίους Θεοδόρους. Μουσική, όπως προαναφέραμε, την έμαθε μόνος του. Ωστόσο, το 1979, περίπου, προσωπικά σε μένα μου έδωσε ένα χειρόγραφο αργής δοξολογίας της ΑΑΚ του Κοσμά, σε ήχο πλάγια του Τετάρτου, την οποία δεν ήξερα ούτε από πού τη βρήκε, ούτε είναι δικό του το γραπτό. Εμένα μου έδωσε ένα χειρόγραφο. Αυτή τη δοξολογία της ΑΑΚ του Κοσμά, το 79 περίπου την έδωσε στην εμένα, πριν από 10 χρόνια περίπου την ανακάλυψε η ψαλτική παρέα όλης της Ελλάδος και λένε «Ρε, έχεις ψάλτη την δοξολογία του Ισαάκ του Κοσμά σε πλάγιο Τετάρτου». Ο Κατσακλάρης
την ήξερε 30 χρόνια πριν την ανακαλύψει το Πανελλήνιο. Παντρεύτηκε τη Μαρία Κιζίνου, με την οποία απέκτησε 3 παιδιά, τον Παναγιώτη, την Ειρήνη και τον Γιάννη. Άνθρωπος ήρεμος, αγαπητός σε όλους, επειδή ήταν υψηλός πολύ και όλους έβλεπε από χαμηλά, είχε σκύψει και λιγάκι, είχε ένα στυλ τέτοιο στην πορεία του. Με ήθος και με διάκριση ήξερε να φερθεί. Εξαιρετικός φίλος και χρησιμότατος σε όλους τους ιερούς λαούς των Θηβών. Θα ακούσουμε κάτι από τον Κώστα τον Κατσακλάτη. Μετά μια τροφαράκουσα με σύγησε, ο Ραντρίνος τον κύριο Πόρο την χαρά να μιλήσε, ότι αν έτσι πιστεύω με όσο παράγοντα πόρτα τον Αγάλαιος. Είναι κανόνες. Ενδοκλήπες θα έπαιξ ακουσόν των οδυνών, κύριε συγκράζω. Είσαι δημιουργής άνθρωπος, ο οποίος πάντως εγκύνεται κορμούσι του ματρέλευτος. Λόγω Σαββατρή και Μιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ανήκες της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγιό Πνεύματι την και δόξα ως περπατρή και διά του προάξονε η τριάδη μονοκρατοδία. Αναβαθμίτερ, συγγνώμη, και κανόνας του πρώτου ήχου. Πάμε τώρα σε έναν άλλον εξαιρετικό εκπρόσωπο του θηβαϊκού λαού και της ψαλτικής τέχνης, στο Μίτσο τον Παπαδημητρίου. Μίτσο τον είχαμε συνηθίσει και έτσι θα τον λέω. Ο Μίτσος ο Παπαδημητρίου γεννήθηκε στο Πυρί το 1904 και πέθανε στην Αθήνα το 1981. Πατέρας του ήταν ο Τάσος και η μητέρα του η Σοφία. Από μικρός είχε ιδιαίτερη κλίση στα γράμματα και μετά το τέλος των γυμνασιακών του σπουδών στη Θήβα πέρασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου σπούδασε θεολογία και βυζαντινή μουσική. Μετά τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο, από όπου απεφύτησε με άριστα, κατετάγει στον ελληνικό στρατό ως νοσηλευτής. Το 1927 πρωτοδιορίστηκε στο γυμνάσιο Αμαλιάδας, όπου γνώρισε τη μελλοντική και μοναδική γυναίκα του Παναγιώτα, με την οποία παίξαν 3 παιδιά, τον Τάσο, τη Σοφία και τον Θοδωρή. Ο Τάσος είναι παρόν. Μετά την Αμαλιάδα μετατέθηκε στην Κεφαλονιά, μετά στο Αίγιο, στη Νέα Πόλη της Κρήτης, και από το 1941 βρέθηκε καθηγητής στον τόπο του στη Θήβα. Στην πρώτη και δευτέρα γυμνασίου τον είχα και εγώ θεολόγο. Σε κάθε πόλη όπου δίδασκε, παράλληλα με τον καθηγητή Λύκη, έψαλε και στις εκκλησίες ως βασικός ψάλτης. Όταν ήρθε στη Θήβα, κατηγορήθηκε ως διπλοθεσίτης και για τιμωρία του έδωσαν μετάθεση στο Καρπενήσι. Εφημίζεται για τη ρητορική του δεινότητα, ενώ έμεινε αξέχαστος ο πανηγυρικός λόγος που εκφώνησε την 25η Μαρτίου του 1945 στο καφενείο του Μέξι. Μετά την απελευθέρωση και τον ερχομό της ταξιαρχίας του Ρήμινη. Με τον ερχομό του στη Θήβα πρωτοέψαλε στη Λότζα, στη Μητρόπολη και στη συνέχεια στο Πυρί, στον Άγιο Θανάσιο. Το 1960 κατέβηκε οικογενειακός στην Αθήνα όπου έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Ήταν άνθρωπος σοβαρός, αυστηρός, με ολοκάθαρη ψυχή, ευαίσθητος, έντιμος, αγαπούσε τους μαθητές του και νοιαζόταν για τους συγγενείς του. Μία ιστορία που μου διηγήθηκε ο ανιψιός του και συμμαθητής μου, ο άλλος Μίτσος Παπαδημητρίου, παρόν σήμερα εδώ, είπα να μην την πω, αλλά του πήρα την άδεια. Όταν ο Μίτσος ο Παπαδημητρίου, ως συμμαθητής μου, βρέθηκε στην Αθήνα για σπουδές, έβλεπε το θείο του μία φορά το μήνα στο μαγαζί του
στο καφενείο του Γαμβέτα, στην Πανεπιστημίου. Συζητούσανε και τον ρωτούσε διάφορα πράγματα για τη Θήβα, για τους συγγενείς, για τον ένα τον άλλον, τον κέρναγε και στο τέλος του έβαζε και 100 δραχμές στην τσέπη, γιατί ήταν φοιτητής και είχε δυσκολίες. Επίσης θα αναφέρω ότι όταν ο Μίτσος ο Παπαδημητρίου το 1964 κατέβηκε το καλοκαίρι στην Αθήνα να κάνει φροντιστήρια για να δώσει εξετάσεις, ο Μίτσος ο Παπαδημητρίου σε αυτόν και στην ξαδέρφη και στην άλλη ανιψιά του και στην ανιψιά του τους έδωσε 1.200 δραχμές τον καθένα για να πληρώσουν τα φροντιστήρια. Αυτή ήταν η ψυχή του Μίτσου. Παρακαλώ. Τέτοιοι άνθρωποι στόλιζαν τα ιερά αναλόγια της Θήβας, σαν τον αείμνηστο Μίτσο Παπαδημητρίου. Να πω και κάποιον άλλον για τον Γιώργο τον Αξά, ο οποίος γεννήθηκε το 1930 στον Κόρονα της Λοκρίδας. Από μικρής ηλικίας ξεκίνησε να ψάλει στην εκκλησία της ιδιαίτερας του πατρίδας. Ήταν μεγάλη επιθυμία του να μάθει μουσική, αλλά δάσκαλοι στην περιοχή δεν υπήρχαν. Και υπό τέτοιες συνθήκες δεν μπόρεσε να μάθει μουσική. Έτσι, θα μπορούμε να κατατάξουμε τον Αξά στους αυτοδίδακτους ιεροψάλτες. Γιατί το λέμε εμείς ενώ γεννήθηκε στον Κόρονα. Διότι παντρεύτηκε στο συνοικισμό, στη Θήβα και απέκτησε 3 παιδιά. Δημιούργησε δική του εμπορική επιχείρηση. Ταυτόχρονα με τον ερχομό του στη Θήβα προσλαμβάνεται λαμπαδάριο στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου στο Πυρί. Και μετά από λίγα χρόνια, όταν ακαινώθηκε η θέση του δεξιού ιεροψάλτη στον Άγιο Κωνσταντίνο, όπου ήταν και η ενορία του, προσελήφθη εκεί και έψαλε μέχρι το θάνατό του το 1995. Χαρακτηριστικό του πάθους του για τη μουσική και την εκκλησία ήταν το γεγονός που συνέβη όταν αρρώστησε και ο γιατρός του απαγόρευσε να ψέλνει. Αυτός παρέβη την συμβουλή του γιατρού και πήγαινε στην εκκλησία και προσέφερε και συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του εις βάρος της υγείας του. Αυτό ήταν το πάθος του Γιώργου του Αξά. Τίμιος και αγαπητός άνθρωπος, εργατικότατος και αγαπητός από τους ενορίτες, πρόσφερε με πάθος τις υπηρεσίες του στην τοπική εκκλησία για 40 περίπου χρόνια. Oh.
Ένας άλλος ψάλτης, ο οποίος άφησε εποχή στη Θήβα, είναι ο Μιλτιάδης ο Βάθης. Ο Μιλτιάδης ο Βάθης γεννήθηκε το 1922 στο Βαθύ Αυλίδας. Μουσικός κατ' επάγγελμα, σπούδασε ευρωπαϊκή μουσική στην Αθήνα με δασκάλους τον Μανώλη Καλομύρη και τον Καψάσκη, μεγάλο παίζει δασκάλων στην ευρωπαϊκή μουσική, και τον Ιωάννη Μαργαζιώτη στην βυζαντινή μουσική. Ήταν κάτοχος πτυχίου ευρωπαϊκής μουσικής, πτυχίου και διπλώματος βυζαντινής μουσικής. Συμμετείχε στη χοροδία του αριστερού χορού της Μητροπόλεως Αθηνών, την οποία διεύθυνε ο θείος του, Ευάγγελος Τζελάς, με πρωτοψάλτη τον Σπύρο Περιστέρη. Θυμάστε αυτές τις εποχές που το ραδιόφωνο συνέχεια μετέδιδε Μητρόπολη Αθηνών, δεξιά ο Περιστέρης, αριστερά ο Τζελάς. Παντρεύτηκε στη Θήβα και με τη γυναίκα του Κατερίνα απέκτησε μία κόρη, τη Χρυσή. Το 1969 προσελήφθη πρωτοψάλτη στο Μητροπολιτικό Ναό Θηβών και αμέσως άρχισε την πληθωρική του δράση γύρω από τη μουσική. Επαναδραστηριοποίησε την τετραφωνική χοροδία Αμφίων και αντίστοιχη βυζαντινή χοροδία για τις ανάγκες των εκκλησιών. Δημοσιογραφούσε τη Βραδινή. Ήταν λογοτέχνης και έμεινε στα αυτιά μας σαν ένας από τους ανθρώπους που ήξεραν να απαγγείλουν. Ό,τι απαγγελία υπήρχε σε εθνικές εορτές ή σε συνάξεις όπως η σημερινή, τις απαγγελίες τις δίναν πάντα στον Μιλτιάδη τον Βάθη. Υπηρέτησε ως δημοτικός σύμβουλος, υπάλληλος, με συγχωρείτε, στο Δήμο Θηβαίων και έγινε βασικός στέλεχος του Δήμου και κάθε δημοτικής αρχής, γιατί προσέφερε πολλαπλές υπηρεσίες έξω και πάνω από τα συμβατικά του καθήκοντα. Απέκτησε ισχυρές φιλίες στη Θήβα, κυρίως με τους χοροδούς του, τον Λουκά τον Καπέλιο, τον Τάκη τον Ασίμου, τον Γιάννη τον Δελινικόλα, τον Μίμη τον Δελινικόλα, αλλά και με όλους τους μουσικόφιλους που ακολουθούσαν τη χοροδία. Με τις χοροδίες του έκανε πολλές και επιτυχημένες συναυλίες. Επισκεπτόταν με τις χοροδίες γυροκομεία, νοσοκομεία και όπου αυτός νόμιζε ότι υπάρχουν άνθρωποι που πονάνε. Ήτανε ένας κοινωνικός λειτουργός ο Μιλτιάδης ο Βάθης. Πανέξυπνος και εργατικότατος, χαρισματικός, νοικοκύρης, ιδιαίτερα οργανωτικός και ό,τι ανελάμβανε το έκανε με το έφερε εις πέρας με επιτυχία. Ο Μιλτιάδης ο Βάθης πρόσφερε πάρα πολλά στη Θήβα, ιδιαίτερα σε μια εποχή που υπήρχε φτώχεια στα στασίδια μας. Αν δεν υπήρχε ο Μιλτιάδης ο Βάθης, η Θήβα μουσικά θα θύμιζε ερυπωμένη πόλη. Το οφείλουμε βαθιά ευγνωμοσύνη. Στο ίδιο μήκος κύματος ψαλμωδίας ήταν ο Μίμης ο Δελινικόλας. Ο Μίμης ο Δελινικόλας γεννήθηκε το 1929 στη Θήβα. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές στην ιδιαίτερη πατρίδα του, εισήχθηκε και σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και κατόπιν ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τα τάχτα επέστρεψε στην πατρίδα του και εργάστηκε ως δικηγόρος. Με τη βυζαντινή μουσική ήρθε σε επαφή από τα προσχολικά του χρόνια, αφού ο πατέρας του ήταν ήδη πρώτος ψάλτης στη Μεγάλη Παναγία. Αυτός του δίδαξε και τις πρώτες νότες, ιδιαίτερα όμως του έδωσε τον αέρα να μπορεί να στέκεται πάνω στο αναλόγιο και να ψέλνει. Το αμόνι της ψαλτικής είναι ακριβώς το αναλόγιο, γιατί εκεί σφυριλατεί το ψάλτης, όχι στο θρανείο με το δάσκαλο, στο αναλόγιο με το δάσκαλο. Ερχόμενος στην Αθήνα για σπουδές κατά τα φοιτητικά του χρόνια, παρακολούθησε έναν από τους ονομαστούς ψάλτες της εποχής εκείνης, τον Φάνη τον Καπαρό, που έψελνε στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου στην Ψαρών, κοντά στο σταθμό του τρένου. Μένος με τη Μαρία του Γένος Διαμαντοπούλου, απέκτησε δύο παιδιά, τον Ηλία και την Ελένη. Ο Μίμης, όπως όλοι τον αποκαλούσαμε, ήταν χαρούμενος και αισιόδοξος άνθρωπος, κοινωνικότατος,
ευχάριστος στις παρέες του, με τα αστεία του, με τα πειράγματά του και έκανε και δεχόταν τα πειράγματα. Πάντα είχε να πει ένα καλό λόγο για τον καθένα. Δεν ήταν άνθρωπος των άκρων. Ήταν συνετός και αγαπούσε τον συνάνθρωπο και τη ζωή. Πρόσφερε τον εαυτό του στο κοινωνικό σύνολο και ήταν πάντα παρόν όποτε η θύμα του το ζήτησε. Και ας τον έδιωξε η Χούντα το 1967 από την Προεδρία που είχε ως ανεπιθύμητο τον έδιωξε, στο νοσοκομείο των θυμών, στο Πολυατρείο τότε. Αντώνη, η χοροδία μας, μάλλον να συγχωρείτε, θα ακούσουμε ήχο από τη χοροδία των Αμφίωνα που διεύθυνε καταρχήν ο Μιλιάδης ο Βάδης και εν συνεχεία ο Μίμης ο Δελφνικόλας. Παρακαλώ. Γνώστης της βυζαντινής μουσικής και σας το λέω από πρώτο χέρι.
Είχε δε μια έμφυτη ιδιαίτερα αναπτυγμένη μουσική ευαισθησία και στην ερμηνεία των ύμνων, αλλά και στην απόδοση των παραδοσιακών τραγουδιών, ακόμη και των αμανέδων. Έχουμε ντοκουμέντο αμανέ από τον Τάκη που είναι εξαιρετικός. Αυτό τον έκανε να είναι επιλεκτικός στις παρέες του. Δεν συναναστρεφόταν με οποιονδήποτε. Αυτούς όμως που παραδεχόταν έδινε και την καρδιά του. Είχε εξαιρετική φιλία με τον αείμνηστοχο του Νότου Χατζηχρόνη, γιατί είχαν τους ίδιους ψαλτικούς προσανατολισμούς. Χαρακτηριστικό του κοινού τους πάθους για την ψαλτική ήταν το γεγονός ότι κανόνισαν με τους ιερείς τους, ο Παπαπανάγος και ο Παπαγιάννης στην Μητρόπολη. Να ξεκινάει μισή ώρα αργότερα ο Παπαπανάγος, για να τελειώνει ο φίλος του Νότας, να πηγαίνει να προλαβαίνει το αντίδωρο και εκεί να λένε καλοφωνικούς σειρμούς και περίτεχνα μαθήματα που δεν μπορείς να τα βρεις στην λειτουργία μέσα ή σε άλλη εκκλησία. Αυτή τη συμφωνία είχαν κάνει. Να σηκώνεται ένας μια εκκλησία να πάει στην άλλη για να ψάλουνε. Αυτό ήταν το μεράκι τους. Στην διανομή των αντιδόρων θα πω τα μαθήματα. Ήταν του Νικολάου Σμύρνης, του Πέτρου του Περακέτη, του Φιλανθίδη και κρατήματα. Επίσης έλεγαν το πώς λένε μετά το χειροδικό ως τον βασιλέα, μετά το χειροδικό στην μεγάλη είσοδο, ως τον βασιλέα Θεοδόρου Φωκαέως με τα κρατήματα στο τέλος. Ως τον βασιλέα 4 σελίδες. Και αυτό ήταν κατά την ώρα της διανομής του αντιδόντου. Συνδέθηκε με ισχυρούς φιλικούς δεσμούς με τον αείμνηστο Θανάση Παναγιωτίδη και με τον Κυριαζή Δασκαλούδη. Μεγάλα αναστήματα και τα δύο της βυζαντινής μουσικής. Μου έλεγε ο Παύλος Τούτουζας, όταν ακούς, λέει τον Παναγιωτίδη, είμαι σαν να πέφτει ρε παιδάκι μου σε κάθε νότα και ένα ξυνεντόλιθος. Αυτό το πράγμα μου συνέχεια. Δεν είναι φεύγεις από το ρυθμό αυτό. Συνεργάστηκε άριστα και τίμησε τη φιλία του με τους δύο λαμπαδάριούς του, τον Τάσο τον Φράγκα και τον Βασίλη τον Κορδοπάτη, οι οποίοι επίσης τον τιμούσαν και τον σέβονταν. Μαθητής του Τάκη στη βυζαντινή μουσική, υπήρξε ο εκθεσπιών πανελληνίως γνωστός πρωτοψάλτης Στάικος Χατζής. Πέθανε ο Τάκης το 1995. Παρακαλώ να ακούσουμε ηχητικά ντοκουμέντα από τον Παπαπανάκο και από τον Τάκη τον Αδριανό. Παπαπανάκος.
Για όσους ασχολούνται με τη μουσική, βλέπετε ότι ο τρόπος με τον οποίο έψαλαν όλοι αυτοί που ακούσαν προηγουμένως δεν είχε περιττά στολίδια και φιασίδια. Ήταν μια ακέραιη, ρωμαλαία θα έλεγα μουσική, η οποία δεν ήταν λόγω αδυναμίας. Γιατί αν ακούσετε το τάκι που ακούσατε προηγουμένως σε Αμανέ, θα πείτε πού κάνει όλα αυτά τα γυρίσματα. Αλλά αυτά τα έφυγε έξω από την Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία έψαλε. Τα τραπέζια τραγουδούσε. Ένας άλλος πέρασε από τη Θήβα και θα έπρεπε να τον αναφέρουμε, ψάλτης, λαμπαδάριος στην Μεγάλη Παναγία, ήταν ο Λυσίμαχος, ο παπάς, διευθυντής της Αγροτικής Τραπέζης, είστε εδώ, και πρόσφερε τις υπηρεσίες του και στα αναλόγια. Γεννήθηκε το 1940 και πέθανε το 2009. Είχε τελειώσει την Πάρτιο Ανωτάτη Σχολή των Πολιτικών Επιστημών και υπηρέτησε στην Αμφιλοχία, στο Λιξούρι, στην Πύλο, στους Γαργαλιάνους και έψαλε στην Παναγία του Ταύρου, στον Ταύρο στην Αθήνα και στην Παναγία Θηβών. Ήταν παντρεμένος και είχε τρία παιδιά. Έχει τρία παιδιά. Τα βιβλία που άρχισε πίσω του ήταν όσα χάρισε στον ένα και στον άλλο, στους φίλους του. Του άρεσε τόσο πολύ η μουσική που δεν παραπονέθηκε ποτέ και ήταν ευχαριστημένος μόνο και μόνο για να βρίσκεται στην Εκκλησία και να υπηρετεί και να ψεύδει. Δεν είχε εγωισμούς ο Λυσίμαχος. Δεν είχε εγωισμούς. Ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ήρεμος και γενναιόδωρος, γλυκύτατος και εύχαρης, με ένα μόνιμο χαμόγελο όταν σου μιλούσε και καταλάβαινε στην ομορφιά της ψυχής του. Καλός με την οικογένειά του, αλλά και με τους συνανθρώπους του. Ο ψάλτης ο οποίος ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα ψαλτικής τέχνης, να το έλεγα, φωνητικών δυνατοτήτων που πέρασε από τα αναλόγια της Θήβας, είναι ο Νότας ο Τρικαλίτης, από τα Αμπελοχώρια. Γεννήθηκε το 1925, στο Αμπελοχώρι, όπως είπαμε. Και εδώ να πω και κάτι, το Αμπελοχώρι είχε παράδοση στο να βγάζει καλούς ψάλτες. Ο Νότας, ο Γιώργος ο Τρικαλίτης, ο Χρήστος ο Πολυμπίδης, ο Τάσος ο Φράγκας, και άλλα καλήφωνα, παιδιά της περιοχής. Ταλαντούχος και καλήφωνος. Στις δύσκολες στιγμές της κατοχής έμαθε μουσική στον Πέτρο το Μεϊδάνη και αργότερα στον Όλο το Χατζηχρόνιο. Συμμαθητής του, ο Χρήστος ο Κολυμπίδης, έκαναν μαθήματα ακόμη και στο χωράφι με τον δάσκαλό του. Έψαλε σε πολλές εκκλησίες της περιοχής. Αγία Τριάδα Βαγίων, Μεγάλη Παναγία Θηβών, Ευαγγελισμό της Θεοτόκος της Ερυθρές, Άγιο Αθανάσιο στο Πυρί, Άγιο Κωνσταντίνο στο Συνοικισμό. Μάλιστα, όταν έψαλε στον Άγιο Αθανάσιο, εκλήθη να ψάλει τότε στην Ιερά Πανήγυρη του Αγίου Αθανασίου ο πρωτοψάλτης από το Βόλο, αείμνηστος Μανώλης Χατζημάκου. Αριστερά έψαλε ο Νότας ο Τρικαλίτης, ο οποίος ανταποκρίθηκε τόσο όμορφα στο υψήφωνο Χατζημάκο, που ο Χατζημάκος στο τέλος τον χαιρέτησε, τον αγκάλιασε και τον εφήγησε. Να σημειώσουμε τότε, να σημειώσουμε ότι τότε ο Χατζημάκος ήταν ο φόβος και ο τρόμος των ψαλτάδων. Δεν πήγαινε κανένας αριστερά να του απαντήσει. Ήταν τόσο υψήφωνος που έτσι και σε έβαζε μπροστά σε ψηλές νότες, σε λίγο σου κλεινε η φωνή. Ο Νότας αντιμετώπισε αυτή την κατάσταση και τον παραδέχτηκε ο Χατζημάκος. Και έκτοτε είχαν μια στενή φιλία και επικοινωνία με τον Μανώλη Χατζημάκο. Υπήρχε και υπάρχει τέτοιο ντοκουμέντο ηχητικό, το έχει ο γιος του, ο Γιάννης, που βρίσκεται παρόν,
αλλά είναι στις παλιές τις μπομπίνες και δεν στάθηκε δυνατό να το μεταφέρουμε σε CD να το έχουμε σήμερα εδώ πέρα. Ελπίζουμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί αυτά δεν είναι προσωπικά κοιμήλια της οικογένειας μονάχα, είναι ολόκληρης της ιεροψαλτικής οικογένειας, αγαπητέ Γιάννη, και πρέπει κάποια στιγμή, συνταξιούχος είσαι, να βρούμε τον χρόνο να τα βγάλουμε. Μαθητές του υπήρξαν ο Τάσος ο Φράκας και ο Γιώργος ο Τρικαλίτης. Ήταν παντρεμένος με την Ασημίνα, το Γένος Κοροπούλη, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, το Γιάννη και τον Περικλή. Έφυγε νωρίς, το 1979, σε ηλικία 54 ετών. Και ήταν αυτός ο οποίος έφτιαξε και υμνολογία, την παρακλητική ολόκληρη, τουλάχιστον, και ήταν αυτός ο οποίος μελοποίησε, κατά τα πρότυπα της αρχαίας ελληνικής μουσικής, ύμνους στη βυζαντινή μουσική. Μάλιστα, εδώ έχω μπροστά μου, αυτός είναι ο Κώστας ο Πατριαρχέας.
Εδώ, αν βλέπετε αριστερά, αφιέρωμα στον αγαπητό μου Κωνσταντίνο, πατριαρχαία, με πολύ αγάπη για το ταλέντο του και την καλή ψυχή του. Δημήτρης Μουρ, 1961, Βηρητός. Ο Δημήτρης ο Μουρ είναι ο ψάλτης της Συρίας του 20ου αιώνα. Είναι αυτός ο οποίος ανέβασε το επίπεδο της μουσικής στον 20ο αιώνα στη Συρία. Και σε ένα άλλο δίπλα γράφει, αυτό είναι που μου το είχε δώσει ο Γιώργος Κουσταμέλος, που πίστευε αυτό. Αυτά που λέει δίπλα τα είχε γράψει σε μένα όταν μου έδωσε όλη τη Βυζαντινή βιβλιοθήκη του. Το 1999 μου έδωσε τα βιβλία του και μετά από 2 χρόνια πέθανε. Και έχω αυτή τη χαρά και αυτή την τιμή και αυτό το χρέος. Γεννήθηκε το 1931 και πέθανε το 2001. Ήταν ένα πολύπλευρο ταλέντο ο Κώστας ο Πατριαρχαίος. Έψαλε στον Άγιο Κωνσταντίνο όταν ήταν εδώ καθηγητής στο γυμνάσιο. Και αυτή που είδατε προηγουμένως είναι η χοροδία του, όπου ψάλαμε, μάλλον δεν ψάλαμε, τραγουδήσαμε τραγούδια στο ΣΦΕ. Ένα τραγούδι που θυμάμαι τώρα, που δεν το έχω ξανακούσει. Καράβι, καραβάκι, καράβι, καραβάκι, καράβι, καραβάκι, που πας γυαλό, γυαλό. Μάγια μου έχεις καμωμένα και τρελαίνομαι για σένα. Μάγια μου έχει αδερφή σου και τρελαίνομαι μαζί σου. Ένα από τα τραγούδια του τότε που ήμουν στο Ρωσίο. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε ευρύτητα στο μυαλό του και λογοτέχνης. Γράφει στη γυναίκα του. Αφιέρωμα. Μάρθα καλή. Αν όσο εγώ αγαπούσες της λύρας μου τη μελωδία, απ' την καρδιά στη μνήμη θα περνούσες. Γιέ μου, μη πλέξεις μόνιρα που πάντα θα πονάς. Θυμήσου, του γέρο του πατέρα η καρδιά ως τα στενά δική σου. Κόρη μου, σε ξένο πλάτανο την όμορφη σκιά θα δροσιστείς, θα αναπαυτείς, θα ζήσεις. Μα όταν μάνα σε καλέσει ζωή, 2 γέρικες μορφές θα αναζητήσεις. Ποίηση του Πατριαρχαία. Και σε ένα άλλο βιβλίο του, Μοναξιά, ζήτησε από τον Μανώλη τον Χατζημάρκο. Και είναι ένα κείμενο σπάνιο, γιατί δεν το κυκλοφόρησε σε πολλά αντίτυπα αυτό το βιβλίο του. Του προλόγησε ο Μανώλης ο Χατζημάρκος και λέει, Αθήνα, Οκτώβριος 1981. Κώστα μας, η τόσο αρμονική και έτοιμη συνεργασία μας δεν με εμποδίζει πρώτα να σε ευχαριστήσω και δεύτερον να αναφερθώ στη μοναξιά σου. Η ονομασία του βιβλίου που γίνεται μοναξιά σου. Που μου εμπιστεύτηκε στην κρίση μου. Όλοι πασχίζουμε για ένα υλικό δημιούργημα στη ζωή. Όποιος μπορέσει να το τελειώσει πρέπει να αισθάνεται σίγουρος και περήφανος γιατί πέτυχε έναν άνθρωπο. Μια ιδιαίτερη διάκριση στην κοινωνία που ανήκει. Παρακάτω. Κώστα Πατριαρχαία, ξαφνιάζεις και γοητεύεις. Κύριε, είναι τι με εγκατέλειπες. Στην αρχή και μέχρι να ξεκαθαρίσω τις ιδέες σου, σε πίστευα επηρεασμένα από ξένες λογοτεχνικές διαδρομές. Όχι, ήταν λάθος. Είσαι ποιητής, που πλάθεις και προσαρμόζεις με πείσμα και με δύναμη. Ναι, Κώστα, χρησιμοποιείς σταθερή πένα, βάζεις προσωπική σφραγίδα σε αυτά που πιστεύεις. Και ανατριχιάζω, γιατί πιστεύεις στις μεγάλες ηθικές αξίες που τόσο εύκολα εξαφανίζονται. Έτσι τουλάχιστον βλέπω την ανήσυχη ψυχοσύνθεσή σου. Δεν υπαγορεύονται ούτε οδηγετούνται τέτοιες εμπνεύσεις και εκρήξεις. Βρε παιδί μου, τι παράξενη δομή, σωστός τρίαμβος η περιγραφή σου, η περιγραφική σου ικανότητα.
Τι να κριτικάρω, το θέμα ή το ύφος. Ένα αληθινό χαίρεμα στο όμορφο πόνημα. Με πολύ και φιλική αγάπη, Μανώλης Χατζημάρκος, Δικιάρχης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης Καλαμάκη. 1981. Κάποτε, ενώ έψαλε μετά από εδώ από τη Θήβα, από τον Άγιο Κωνσταντίνο, σε ένα οικοτροφείο θηλαίων κάπου στην Κηφισιά, στο Τίμερ, στην Κρού, και ήρθε στην εκκλησία μου, στη Φανερωμένη, τότε στην εκκλησία μου ερχόταν και ο Δημήτρης ο Αναδιώτης, ο οποίος, προσέξτε, δεν μαθαίνεται η μουσική επειδή το σκεφτόμαστε να μάθουμε, θέλει πόνο, θέλει κόπο και ο ψάρτης δεν βγαίνει όταν το ζητήσει κάποιος ιερέας να πάρει ένα ψάρτη από την τσέπη του πάρτονε. Θέλει χρόνια μαθητείας και θέλει και παρακολούθηση των ακολουθιών απάνω στο αναλόγιο. Χωρίς την πρακτική εξάσκηση δεν γίνεται τίποτα. Αν πάρει και διαβάσει ένας νέος εδώ πέρα όλα τα βιβλία του ποδοσφαίρου και δεν φορέσει σορτσάκι να μπει στο γήπεδο να βαρέσει το ροτσάκι, γκολ δεν βγάζει. Γκολ δεν βγάζει. Όλα τα βιβλία να τα ξέρει. Η πράξη στο αναλόγιο είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Γιατί δεν είναι η πράξη μόνο αυτή. Είναι και η συμπεριφορά του ψάρτη. Είναι και πώς θα σταθεί πάνω στο αναλόγιο. Είναι και το αν θα κάνει το σταυρό του ή δεν θα το κάνει. Είναι και πού θα κοιτάει. Είναι και πώς θα κοιτάει. Αυτά όλα είναι μέσα στον χώρο αυτόν της ανάπτυξης μιας ψαλτικής προσωπικότητας. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και όπως πολλές φορές έχω πει, το να είσαι ψάλτης δεν είναι κάτι τι στο μονοσήματο. Έχει φωνή. Και που έχει φωνή, τι έχει. Το φωνή είναι το χρέος. Και αυτόν που έχει φωνή να στρώσει κάτω, να στρωθεί κάτω και να διαβάσει και να σέβεται και να μπορεί αυτό που λέει να μην το λέει για τον εαυτό του, να το λέει για τον κόσμο, να το λέει για τον λαό, να το λέει για την Εκκλησία, να το λέει για το μυστήριο, να το λέει για το Θεό του, για το Θεό μας. Γι' αυτό είναι ο ψάλτης. Διακονεί και δεν κάνει το κέφι του. Είχε έρθει λοιπόν ο Πατριαρχέας στην εκκλησία μου, ήταν ο Δημήτρης ο Αναδιώτης, από εκεί πήρα αφορμή να σας πω, γιατί επί ένα χρόνο περίπου, δεν θυμάμαι 8 μήνες, ο Δημήτρης ο Αναδιώτης ερχόταν τις 6:30-6 ώρα έφευγε το πρωί από το λεωφορείο, ερχόταν στην Αθήνα, παρακολουθούσε και έφευγε και ερχόταν μετά πάλι στο σπίτι του. Και ήταν νέο παιδί. Μια από αυτές τις μέρες που είχε έρθει, να έρθει ο Πατριαρχέας, ο οποίος μου έδωσε ένα λειτουργικό, δεν το έχω πει ποτέ. Έχει μία, έτσι, μινόρε, ένα μινόρε. Κρατήστε λίγο στο κράτημα. Oh.
Δεν είναι τόσο δυσαρκητό, είναι. Μια από τις προσωπικές σου δουλειές μου είχε δώσει ο Δημητρής ο Αγραδιώτης την κασέτα αυτής της ημέρας που είπαμε και χειρουργικό μαζί με τον Πατριαρχία, αλλά από τις πολλές ανακατοστούρες και μετακομίσεις κάπου την έχω βάλει και δεν την ξέρω. Θα την δούμε. Να πάμε να τρώμε τη χοροδία. Ένα από τα άξονεστή, τα οποία ήταν σε πρώτη χρήση στους ψάρτες αυτής της εποχής που αναφερόμαστε, ήταν ο πλάγιος του Τετάρτου του Βόλτου. Ο Βόλτος ήταν πάλι ψάρτης από τον Βόλο, ήταν ο μαθητής του Πάντα και ο Πάντας ήταν, είχε μαθητή τον Πάντα, και ο Νίκος ο Πάντας που έψαλε τα τελευταία του στην Αγία, στο ψυχικό στην Αγία Σοφία, είχε τον Μανώλη Χατζημάρκο σαν πρώτο μαθητή. Βόλτος, Πάντας, Χατζημάρκο. Thank you.
βλέπει κανείς νέα παιδιά να ασχολούνται με αυτόν τον χώρο, να επιδίδονται και να προσφέρουν. Βασίλης Κραβαρίκης. Γεννήθηκε το 1944. Μεγάλωσε στο Τάχη και στο επάγγελμα ήταν ελαιοχρωματιστής. Άρχισε με τη μουσική να ασχολείται σε όριμη ηλικία, συμμετέχοντας καταρχήν στην τετραφωνική χοροδία του Δήμου Θηβαίων και σπουδάζοντας κατόπιν βυζαντινή μουσική για 2 χρόνια στον Νίκο τον Πούρα. Ως ψάλτης υπηρέτησε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του Εμβουνένης στο Τάχη, ως το τελευταίο του, ως το τέλος του βίου. Ήταν παντρεμένος με τη Μυρσίνη Κραβαρίτη, με την οποία απέκτησε 2 παιδιά, το Θωμά και την Όλγα. Μετά το θάνατό της πρώτης γυναίκας του, παντρεύτηκε τη Δέσποινα Βαρδόλια, η οποία στάθηκε επάξια στο πλευρό του ως την εκκλημία του το έτος 2009. Παρά το γεγονός ότι δεν αξιώθηκε να μελετήσει και να μάθει καλά τη βυζαντινή μουσική, δεν του δόθηκε αυτή η ευκαιρία παρά τον πόθο του μεγάλου. Εν τούτης είχε μεγάλη αγάπη για αυτή τη μουσική και υπηρέτησε με συνέπεια τον Άγιο Νικόλαο τον Νέο. Δραστήριος, εργατικός, καλόκαρδος, άνθρωπος της αγάπης, την οποία σκορπούσε γύρω του και πρόσφερε υπηρεσίες στο ναό. Ιερέας του ναού που είναι εδώ, ξέρει καλύτερα από μένα την προσφορά του Βασίλη. Ο Βασίλης ο Κορδοπάτης, γεννημένος το 1936, στο Πυρί. Από μικρός ασχολήθηκε με τη βυζαντινή μουσική και την σπούδασε κοντά στον Άγιο του Χατζηχρόνου. Μετά το θάνατο του δάσκαλού του, λαμπαδάριος ήδη στον Άγιο Γεώργιο, συνέχισε να διαβάζει με δύσκολο, με δάσκαλο τον Τάκη τον Ανδριανό. Τέλειωσε το γυμνάσιο και ασχολήθηκε με τη γεωργία. Το 1961 προσελήφθη λαμπαδάριος στον Άγιο Αθανάσιο και από το έτος 1968 μέχρι το τέλος της ζωής του, το 2014, πέρσι, για σκεφτείτε, 32 και 14, 46 χρόνια. Αριστερός, ψάλτης στον Άγιο και δεξιός, έκανε και δεξιός ψάλτης στον Άγιο Γεώργιο. Ήταν μόνιμο μέλος της βυζαντινής και παραδοσιακής χοροδίας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης της Βοιωτίας, την οποία ίδρυσε ο αείμνηστος Γιάννης Σταμούλης και διεύθυνα εγώ. Σύζυγός του η Κυριακή και παιδιά του η Ιωάννα και ο Σπύρος. Σωστός οικογενειάρχης, αγαπούσε τη γυναίκα του και τα παιδιά του, ήταν πράος, ευγενικός, εργατικός, νοικοκύρης, λάτρης της βυζαντινής μουσικής και του παραδοσιακού τραγουδιού. Δεν ήταν λάτρης, θα έλεγα ότι ήταν παθιασμένος με αυτά τα 2 πράγματα. Διηγείται η σύζυγός του, η Κυριακή, ότι η κορυφαία στιγμή, όπως της έλεγε, στην καλλιτεχνική του πορεία, υπήρξε η συνάντησή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στα εγγένεια του Ιερού Ναού των Τριών Ιεραρχών στην Τερμή Σερών, παρουσία 24 επισκόπων και χιλιάδων πιστών, όπου συμμετείχε ως μέλος της τριακονταμελούς τότε χοροδίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας που είχε κληθεί για να κάνει τα εγγένεια του ναού. Η ακολουθία αυτή διήρκησε 6,5 ώρες. Ήταν όντως ανάμνηση, μίμηση βυζαντινής εποχής και λειτουργικής μεγαλοπρέπειας. Και ότι το ανεπανάληπτο στη σύγχρονη έκφραση της λειτουργικής ζωής της Ορθοδοξίας, κάτι το ανεπανάληπτο στη ζωή αυτή της Ορθοδοξίας, ήταν κάτι το μεγαλόπρεπο, το τρανόν, κατά την έκφραση των πατέρων της Εκκλησίας. Έχει διασωθεί χειρόγραφο δικό του, ένα τετράδιο, από τότε που μαθήτευε στον πρώτο του δάσκαλο, γύρω στα 1949, με περίτεχνα και σπάνια μαθήματα. Απεβίωσε, όπως είπαμε, στις 21 Οκτωβρίου του 2014. Ένας άλλος ψάλτης
ο οποίος άφησε εποχή, ναι, να ακούσουμε ένα ηχητικό δείγμα από την παρουσία του Βασίλη του Κορδοπάτη στον Άγιο Γεώργιο ως Λαμπαδάκος. Υπερευλογημένη υπάρχιστε οτό και παθέμε. Διαργά του εξούστα κοντέντας, ο άδειστη χμαλόρτιστε, ο άδαμα με τέκνητε, η κατάρα με νέκρατε. Η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος τεταράτατε. Και εμεί σε ζωοποιητήμε, διότι μνούνται δόμε. Ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, ο ούτως ευλογήσε δόξα. Το 1928 γεννήθηκε στο Μελισσοχώρι ο Στυλιανός Βασιλείου, ο Στέλιος ο Βασιλείου, από ευσεβείς και φυλακών τους γονείς, αγρότες της περιοχής. Υπήρξε λάτρης της μουσικής παράδοσης της εκκλησίας μας. Σε νεαρή ακόμη ηλικία πήρε τα πρώτα και σοβαρά βήματα στην τέχνη του ψάρτη από τον περιόρινο πρωτοψάρτη αυτής της εποχής, τον Πέτρο το Μεϊδάνη. Μάλιστα, επί τρία χρόνια πήγαινε ερχόταν στον Ιχώρι των Θεσπιών μαζί με τον φίλο του και μετέπειτα συνάδελφό του ιεροψάρτη και δάσκαλο της περιοχής, τον Γιάννη τον Κυριακάτη. Στη συνέχεια πήρε μαθήματα μουσικής στον άρχοντα Αθανάσιο Καραμάνη, πήγαινε ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη. Τι σας είπα προηγουμένως, δεν βγαίνει ο ψάρτης, θέλω ψάρτη πάρτονε. Πήγαινε στη Θεσσαλονίκη για να ακούει τον Καραμάνι και να μαθητεύσει. Και προσπαθώντας να ικανοποιήσει τον διακαή του πόθο, κατάφερε με αυτές τις επικοινωνίες να έχει μια καλή κατάρτιση πάνω στη βυζαρινή μουσική. Απέκτησε οικογένεια με την Αλισάβα την Πανουσάκη από το Πυρί, παιδιά του τον Παναγιώτη, τον παρεμπισκόμενο νυν μουσικολογιότατο Παναγιώτη, πατέρα Παναγιώτη, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Θηβών, τον Αναστάσιο και την Παναγιώτα. Τα βιβλία που χρησιμοποιούσε ήταν του Πέτρου του Πελοποννησίου, του Εμμανουήλ του Φαρλέκα και του Αθανασίου Καραμάνη. Κατά καιρούς έψαλε σε πολλούς ναούς. Στον Άγιο Αθανάσιο, στον Άγιο Κωνσταντίνο στη Θήβα, στην Ευαγγελίστρια των Ερυθρών, στη Μεταμόρφωση του Σωτήρου στα Βίλια Αττικής, στον Άγιο Νικόλαο Χαλκίδος και αλλού. Μαθητές είχε κατά καιρούς διάφορους, αλλά περιστασιακά. Η βυζαντινή μουσική ήταν το πάθος του και το μεγάλο του παράπονο. Ήταν ότι δεν τον ικανοποιούσαν τα οικονομικά των εκκλησιών εκεί όπου έψαλε και είχε δώσει τον εαυτό του. Καλός οικογενειάρχης, σεμνός και λιγομίλητος και φυσιολάτρης ιδιαίτερα. Αποβίωσε το 2012 σε ηλικία 84 ετών. Έχουμε ήχο. Να ακούσουμε λοιπόν το Στέλιο τον Βασιλείο. Thank you.
σημερινή εκδήλωση, στη σημερινή αναφορά μας στους ψάλτες, στους προγόνους μας, στους πατεράδες μας, κάτω πρέπει να τους έχετε στις όλες τις ευχές. Να το φτιάξουμε, Αντώνη. Ονώντας τον Χατζηχρονόπουλο, θα μπορούσα να σας δείξω τώρα υπογραφές από τους θείους μου, τώρα με τον Τάσο, τον Τζίμπο, σε ξέρω καλύτερα, από τον Βάρπα, τον Βαγγέλη, που τονίζουν όχι στο Χρονόπουλο, αλλά στο Χρονόπουλο, με υπογραφές τον πόλεμο. Γιατί τώρα έγινε αυτό? Αν πείτε σε Κωνσταντινοπολί, που έχω πει εγώ στη Θήβα, μας λένε Χατζηχρονόπουλο, με κοροϊδεύουν. Λέει, παιδάκι μου, το όγλου είναι ξεχωριστά. Πού είναι η τονιζόμενη λέξη προηγούμενη της σύνθετης αυτής λέξης? Χρόνης ή χρόνος? Χρόνος. Αλλά όταν είχε πάει κάποιος πρόγονος στο Δημαρχείο για να πάρει τα χάρτια που χρειάζεται δήμαρχε, ξέρω εγώ, μια ληξιαρική πράξη, ξέρω κάτι. Του λέει, πώς σε λένε, Χατζηχρόνογλου. Τι λέτε πέρα τον Κοσπορίδη, λέει. Όταν η Λίγουσα είναι μακρά, τονίζεται προπαραλίγουσα. Το Μήτρογλου, πώς τον λένε στον Ολυμπιακό. Τον Παπάζογλου, πώς τον λένε, Παπαζόγλου. Τα επίθετα δεν υπόκεινται σε αυτούς τους κανόνες. Ο Χατζηδάκης γράφεται με γιώτα και ο Θεοδωράκης με ήττα. Τα επίθετα δεν υπακούν σε αυτούς τους κανόνες. Τώρα θα μου πεις εσύ γιατί το θέλεις Χατζηχρόνο. Δεν το θέλω. Ούτε με ενδιαφέρει. Άρχισε να κυκλοφορεί έτσι. Όταν έκανα αθλητισμό, οι πρώτοι εκεί που με ανακοινώναν λέει Χατζηχρόνο. Πάω, λέει παιδιά, δεν με λένε Χατζηχρόνο, Χατζηχρονόπουλο με λένε. Λέει τώρα αφού δεν βάζουμε τόνους, λέει. Ο εκφωνητής το λέει έτσι. Ωραία, πέστε με κανονικά, με λένε Χατζηχρόνο. Τι, μαζεύετε. Μετά κάναμε εκπομπή με τον Χατζημάρκο στην εισαγωγική, ας πούμε, μουσική που λέει τους παράγοντες της μουσικής. Εγώ δεν ήμουν παρόν. Λέω Χατζημάρκος, έχω και τον Γιώργο Χατζηχρόνο παρουσιαστή. Μάζεψε το μετά. Πόσος με ενδιαφέρει αν με λένε έτσι ή με λένε αλλιώς. Με ενδιαφέρει τι θα κάνω στη ζωή μου. Ονώντας ο Χατζηχρόνος, λοιπόν, όπως μας λέγανε στο ποιητή, γεννήθηκε το 1911. Το κύριο επαγγελμά του ήταν γεωργός, αλλά η φύση τον πρίκησε με σπάνιο χάρισμα της Καλιφωνίας. Έτσι έγινε πρωτοψάλτης και άριστος εκτελεστής των παραδοσιακών τραγουδιών και μικρασιάτικων αμανέρων. Η καταγωγή του από τα βουρλά της Μύρνης. Δάσκαλός του υπήρξε ο αείμνηστος Πέτρος Μεϊδάνης, ονομαστός για το εύρος της φωνής του, κάτι που χαρακτήριζε και τον μαθητή του Νόντα. Έψαλε στον Άγιο Γεώργιο Θηβών, στον Άγιο Αθανάσιο στο Πυρί και τέλος στην Μητρόπολη Θηβών. Διηγούνται ότι όταν έψαλε ο Νόντας Αθάνατος και Τριάδη, το τζάμε του ναού έτριζαν. Ήμουνα 7 χρονών όταν πέθανε. Θυμάμαι ότι όταν, είναι αλήθεια αυτό, όταν ήταν στην άκρη το αναλόγιο της Μητροπόλεως, όπως μπαίνουν δεξιά, και θυμάμαι ότι όταν έφτανε σε αυτές τις ψηλές νότες, φοβόμουν, γιατί πραγματικά τα τζάμια που ήταν δίπλα τρίζανε. Και φοβόμουν σαν μικρός του ήμουν. Αυτό το αναλόγιο, όταν έγινε η ανακαίνιση του ναού Παπαγιώργη, τα μαναράκια Χατζόπουλη μου φέραν το στασίδι. Και το έχω στο σπίτι μου. Όταν ο Χατζηχρονόπουλου ήταν ψάρτης στον Άγιο Θανάσιο, πήγε να δοκιμαστεί για αριστερός ψάρτης τότε σε ηλικία 19 ετών, ο μετέπειτα τραγουδιστής Γιώργος Μεϊντανάς από το Θούριο της Λιβαδιάς. Αυτό είναι από ένα βιβλίο το οποίο έχει γράψει Βιωτία και αναφέρει μέσα Κοτσαράν, νομίζω. Διηγείται λοιπόν ο Μεϊντανάς μετά από 60 χρόνια. Αρχίσαμε τον όρθρο και ο Νότας έψαλε χαμηλά. Καλά τα πάμε, σκέφτηκα. Στο πάσα πνοή πιάσαμε τις βάσεις μας. Στο αθάνατο ο Νότας πέπαιγε. Στο Τριάδι δεν πιανόταν πια. Ύστερα άφησε να ψάλω εγώ. Όταν τελειώσα μου λέει, Γιώργη, έχεις αρχοντική φωνή. Έμαθα θες να γίνεις τραγουδιστής. Άκου. Κάθε μέρα που περνάει, ο ψάλτης ανεβαίνει και ο τραγουδιστής κατεβαίνει. Κανόνισε.
Μου άρεσε η εξήγηση, λέει ο Μεϊντανάς. Αν δεν είχα ανάγκες οικονομικές, θα καθόν κοντά στον Νότα, γιατί πηγαίναν οι φωνές μας, είχαν την ίδια ένταση. Ο Νότας Χατζηχρόνογλου, ορίστε εδώ το βάζει Χατζηχρόνογλου, είχε αρκετούς μαθητές, ορισμένοι από τους οποίους σταδιοδρόμησαν ως ιεροψάλτες. Ένας από αυτούς, ο Βασίλης ο Κορδοπάτης, διηγείται ότι πολλές φορές σταματούσε το ζευγάρι που όργωνε στο καναβάρι για να ακούσει τους αμανέρες και τους αυτοσχεδιασμούς του Νότα. Ο Τάσος ο Φράγκας θυμάται. Ήταν καλοκαίρι και ο Νότας δούλευε στο καναβάρι μέρα νύχτα στα χωράφια. Είπε λοιπόν σε μένα και άλλους δύο μαθητές του από τα Πελοχώρη, μεγαλύτερους από μένα, τον Νότα τον Τρικαλίτη και τον Χρήστο τον Πολυμπύρη, να πάμε τα βιβλία στο χωράφι να κάνουμε μάθημα. Και μας έκανε εκεί το μάθημα όλο το καλοκαίρι. Αυτός ο άνθρωπος είχε πάθος με τη μουσική. Ο αξιαγάπητος και αξιαγάπητος στο κοινωνικό και του περίγυρο, οι Γλετσές, άρχοντας στην κυριολεξία, έντιμος, μερακλής στη δουλειά του, αφιλοχρήματος, αλλά και απόλυτος όταν είχε δίκιο. Διηγούνται, είναι η αδερφή μου εδώ και θα τα θυμηθεί, διηγούνται για έναν Απόστολο που πέταξε μέσα στην Εκκλησία. Για έναν ξυλοδαρμό ενός ψευδομάρτυρα μέσα στη δικαστική αίθουσα και καταδικάστηκε. Για έναν ανώμαλο που ήθελε να του κόψει το αυτί και τον έσωσε η μάνα μου, συγχωρεμένη. Είχε λατρεία με την οικογένειά του, τη μουσική, τα χωράφια του και τα ζώα, τα οποία τον καταλάβαιναν και τον υποδέχονταν όταν γύριζε από τη δουλειά. Και όταν καθόταν να φάει, του βάζε γιαγιά μου συγχωρεμένη να φάει, ένα σκυλί καθόταν στα πόδια του, από κάτω, μία γάτα εδώ στους μυρούς και ένα περιστέρι εδώ, το οποίο καθόταν ο συγχωρεμένος ότι δεν με κοτσίλησε ποτέ. Είχε μεγάλη τέτοια επικοινωνία. Σημαντική και αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία του καθηγητή καρδιολογίας Παύλου Τούτουζα, ο οποίος διηγείται. Ήταν πρωί και χωριζόμασταν οι πιτσιρικάδες στο Κλεβίνο να παίξουμε μπάλα στη γειτονιά μας. Κείνη την ώρα περνάει ο Νότας που είχε τελειώσει την εκκλησία από τον Άγιο Θανάσιο, μας μαζεύει και τους 14 και μας πάει στο σπίτι. Είπε στη γυναίκα του την Ευθαλία και μας κέρασε γλυκό του κουταλιού. Ύστερα άρχισε να μας μιλάει για τη μουσική. Μαγευτήκαμε. Τρεις από όλους κολλήσαμε. Μάθαμε ό,τι μάθαμε γιατί πέθανε νέος. Αυτή η ημέρα που δεν παίξαμε μπάλα είναι η πιο σημαντική από όλα τα πτυχία μου. Ήταν η μέρα που ο Θεός τη χάρισε για σεμένα για να μου ομορφαίνει τη ζωή. Οι προτιμήσεις του Νότα στους καθιερωμένους της μουσικής ήταν Νικόλαος Μύρνης, Φιλανθίδης, Βόλτος, Κωνσταντίνος Πρωτοψάτης, Ρεδεστινός, Χαράλαμπος Παπανικολάου, Μισαηλίδης, Πέτρος Εφέσιος και άλλοι. Η μουσική του κατάρτιση ήταν άριστη. Έψαινε δύσκολα μαθήματα με εκπληκτική ευχέρεια. Στο ύφος του διέκρινε κανείς τη ρουμελιώτικη αδειοσύνη και τη σμυρναϊκή γλυκύτητα. Φαρδιά η φωνή του στις μεσαίες και χαμηλές νότες, γλυκιά και εύστοχη στις ψηλές. Πέθανε σε ηλικία 42 χρονών από ατύχημα, το οποίο του δημιούργησε τραυματικό περικάρδιο. Στην κηδεία του τον έψαλε συντετριμμένος ο Δημήτρης Μήτρου, ονομαστός πρωτοψάλτης, μαθητής Κωνσταντίνου Πρίγκου, φίλος του Νότα, ο οποίος θεωρούσε τον Νότα Χατζηχρονόγλου καλυφωνότερο από όλους τους ομοτέχνους του στο Πανελλήνιο. Είχε παντρευτεί την Ευθαλία του γένους Γεωργίου Βενιζέλου, με την οποία παίξε τρία παιδιά, του Γιώργο, εμένα, τη Μαρία και τον Επαμεινόντα. Όταν πέθανε η γυναίκα ήταν 6 μηνών έγκυος στο τρίτο παιδί, τον Επαμεινόντα. Μαθητές του υπήρξαν ο Στέλιος ο Μπουνάνος, μετέπειτα θεολόγος και μουσικοδιδάσκαλος στην Ελλάδα, στον Καναδά και στα Ιεροσόλυμα. Ο μετέπειτα αρχιμαντρίτης και καλυφωνότατος πατήρ Σπύρος Γιώμας. Ο ομότιμος καθηγητής της καρδιολογίας Παύλος Τούτουζας. Ο αδελφός του Βαγγέλης Τούτουζας. Ο Βασίλης ο Κορδοπάτης. Ο Χρήστος ο Κολυμπύρης. Ο Τάκης ο Φράγκας. Ο Τάσος ο Φράγκας, με συγχωρείτε. Ο Νότας ο Τρικαλίτης. Ο Κούλης ο Γερμανός. Ο Μίμης ο Δελινικόλας.
και στην κατοχή ο Λάζαρος ο Κουζινόπουλος, ο οποίος έγινε στη συνέχεια καθηγητής στο Εθνικό Οδείο και θυμάται. Αυτό με κάλεσε ο Κουζινόπουλος στο σπίτι του για να μου πει αυτό που θα σας πω τώρα. Στην κατοχή βρέθηκα πεινασμένο στη Θήβα. Εκεί γνωρίστηκα με τον Όντα, ο οποίος με στήριξε, μου έκανε μαθήματα Βυζαντινής για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που έμενα στη Θήβα, με περιέταψε και έφυγα με τις ευχές του για να σπουδάσω Βυζαντινή μουσική στο Οδείο Αθηνών. Μετά από μερικούς μήνες, με επισκέφτεται στο Οδείο ένας ιερωμένος ονόματι Παΐσιος. Μου λέει, εσύ είσαι ο Κουζινόπουλος, ο Λάζαρος, ναι του λέω. Και κάνει έτσι και μου δίνει στο χέρι μου κάτι κέρματα. Ανοίγω, βλέπω δύο χρυσές λίρες. Και μου λέει, πάρ' αυτό είναι δώρα από τον Όντα, για να μπορέσεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου. Ανέ... Oh,
πρέπει η ψυχή να αισθάνεται και να αντιλαμβάνεται και να χαίρεται, τότε λέμε το τεριδεύω και για να καλύψουμε λειτουργικό χρόνο. Είναι μια συζήτηση που λέει γιατί λέτε τεριδεύω. Για να εφρανθείς, για να έρθει σε θεία ευθυμία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λίγο παραπάνω θα ήθελα. Είχαμε κι άλλο ένα τραγούδι, αλλά δεν χρειάζεται. Όχι, δεν χρειάζεται.
σας ζητάμε συγγνώμη γιατί σας κουράσαμε. Αλλά είδατε ότι αυτά που ήταν να προσφέρουμε είναι μια έρευνα η οποία δεν κόβεται στη μέση, ούτε θα παίρνουμε το ένα να καθένα να το πούμε άντε και τελειώσουμε να φύγουμε. Συγγνώμη, αλλά έτσι πρέπει να τα κάνουμε. Είναι η οφειλόμενη τιμή σε αυτούς που μας άφησαν παρακαταθήκες. Θα ήθελα τον κύριο Δήμαρχο πρώτα και μετά τον εκπρόσωπο της Ιεράς Μητροπόλεως να κλείσουμε τη σημερινή εκδήλωση. Δήμαρχε. Κύριε της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου, Άρχοντα Πρωτοψάλτη, σήμερα, όντως, όπως το είπατε και όπως το φώνασε κάποιος κύριος, είναι η μέρα μνήμης για κάποια άτομα τα οποία προσέφεραν σε αυτό το χώρο, αλλά κυρίως σε αυτή την πόλη και στην περιοχή μας. Εμείς, Άρχοντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδα κι εγώ πάρα πολλούς τους οποίους πρόλαβα και τους προλάβαμε μαζί, και θυμάμαι και ιδιαίτερα που αναφερθήκατε στον Πατριαρχία, τον Κώστα, τον οποίο τον είχα και εγώ καθηγητή στο σχολείο. Σας ευχαριστούμε και εσάς, κύριε Πρόεδρε, ο Σύλλογος, για αυτό που κάνατε και το οδείο της Θήβας που έφτιαξε όλη αυτή την όμορφη εκδήλωση. Πιστεύω ότι χαρήκαμε όλοι. Βέβαια, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά νομίζω ότι ήταν άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν πάρα πολλά σε αυτή την πόλη και την περιοχή μας. Τους ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και εσάς όλους. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της ΔΙΚΕΘ, κυρία Πρόεδρος του Δημοτικού Οδείου της πόλεώς μας, πολυσέβαστε μας κύριε Γεώργιε Χατζηχρονόγλου, αγαπητά μέλη της Χοροδίας του Συλλόγου Ευαγγελιστή Λουκά Θηβών, κυρίες και κύριοι. Είναι γνωστό ότι η λεγόμενη βυζαντινή μουσική αναπτύσσεται, διαδίδεται και συντηρείται σε έναν καθαρό παραδοσιακό χώρο και ως εκ τούτου θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο χώρος αυτός δεν είναι άλλος εκτός από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Έτσι κατά καιρούς η μουσική αυτή, εκτός από σπουδαία κείμενα, έχει να μας προσφέρει και αξιόλογες προσωπικότητες, οι οποίες ανέδειξαν και συνέχισαν αυτήν τη μουσική παράδοση. Θα δώσουμε λοιπόν πολλά συγχαρητήρια στους εμπνευστές της σημερινής εκδήλωσης και να σας μεταφέρω τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο οποίος λόγω της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής θέλει να δείξετε κατανόηση για το βαρισίματο πρόγραμμα το οποίο και εκείνος ακολουθεί καθημερινά μέσα στον χώρο της Ιδιωτικής Εκκλησίας και να συγχαρεί και αυτός την σημερινή μας εκδήλωση. Καλό υπόλοιπο Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής και ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας. Επειδή στην σημερινή μας εκδήλωση μας τιμάει ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου των Υπερμάχων και ο Έφορας του Συλλόγου, είχαν την καλοσύνη να φέρουν μία εικόνα η οποία είναι, δεν φαίνεται από εσάς, είναι η μελοποιοί και η υμνογράφη της Ορθοδοξίας. Κοσμάς ο Μαϊουμά, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, Ιωάννης Κουκουζέλης κτλ. Κτλ. Και παρακαλούν να την δώσετε στον οικείο Μητροπολίτη σαν μία χειρονομία καλής θέλησης από το Σύλλογο. Μου το ανέθεσε ο Πρόεδρος να το δώσω εγώ.
Να είστε καλά και να είστε μαζί με το δικαίωμα να ακούω απολύσεις. Εν ειρήνη.